σας, κυρίες και κύριοι, αγαπητές και αγαπητοί προσκεκλημένοι, συναδέλφες και συνάδελφοι. Δεν άρεσε το κανάλι. Αγαπητές προσκεκλημένες και προσκεκλημένοι, συναδέλφες και συνάδελφοι, όπως ξέρετε, το θέμα της σημερινής συζήτησης της Υποεπιτροπής για την καταπολέμηση της εμπορίας και της εκμετάλλευσης ανθρώπων είναι η συζήτηση της Παγκόσμιας Έκθεσης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και το έργο, βέβαια, γενικότερα, του γραφείου του ΟΗΕ για το έγκλημα και τα ναρκωτικά. Σε αυτό το γραφείο, κατά ευτυχή συγκυρία, προείσταται συμπατριώτης μας, ο κύριος Ηλίας Χατζής, ο οποίος θα έρθει να μας παρουσιάσει την έκθεση. Επειδή όμως σήμερα υπήρχε κινητοποίηση των εργαζομένων στο αεροδρόμιο της Βιέννης, αναβλήθηκαν οι πτήσεις και σε αυτό οφείλεται η αργοπορία του προσκεκλημένου που είναι και ο βασικός μας ομιλητής. Επειδή η έκθεση μπορεί να βρεθεί από σας, θα μπορούσε να είχε βρεθεί αναρτημένη στο site του Διεθνούς Οργανισμού, αλλά δεν υπάρχει στη διάθεσή μας έτοιμη και μεταφρασμένη ώστε να σας την αποστείλουμε, θεωρώ βάσιμη την πιθανότητα πολύ και πολλές από εσάς να μην την έχετε διαβάσει, να μην την έχετε διαβάσει ολόκληρη και άρα να μην μπορείτε να τη σχολιάσετε πριν ακούσετε την παρουσίασή της από το βασικό ομιλητή. Γι' αυτό προτείνω, αλλάζοντας κάπως τα καθιερωμένα, κατάλογο ομιλητών και ομιλητριών για όποιον και όποια το ζητήσει από τις προσκεκλημένες οργανώσεις για ένα τρίλεπτο αυστηρά να κάνει μια γενική τοποθέτηση της οργάνωσης ή του φορέα βέβαια που εκπροσωπεί για το θέμα του τράφικινγκ στην Ελλάδα ώστε να κρατήσει τον υπόλοιπο χρόνο τα 4 λεπτά από τα 7 που δικαιούται για μετά την άφιξη του κυρίου Χατζή και την παρουσίαση της έκθεσης για να σχολιάσει και την έκθεση. Δεν ξέρω πόσο λειτουργικό θα αποδειχθεί και πόσο εύκολο είναι για όλους και όλες να διασπάσετε την τοποθέτησή σας με αυτόν τον τρόπο, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε δημιουργικότερο τρόπο να διαθέσουμε αυτό το τρίωρο αυτής της συνεδρίασης που όπως βλέπετε έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Θα σας εκφωνώ με τη σειρά που είσαστε εδώ γραμμένοι και εάν θέλετε παίρνετε το λόγο, εάν δεν θέλετε έχετε κάθε δικαίωμα να κρατήσετε το 7 λεπτό σας ολόκληρο επίσης. Λοιπόν, από το γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων είναι παρούσα η κυρία Βερβερίδου, η οποία έχει και λόγο να αποχωρήσει ιδιαίτερα νωρίς. Κυρία Βερβερίδου, θέλετε να πάρετε το λόγο τώρα ή θέλετε να σχολιάσετε μετά, τι προτιμάτε? Ή θέλετε να το μοιράσετε το χρόνο σας? Μπορώ να τον πάρω και τώρα το λόγο, γιατί θα ήθελα να κάνω μια παρουσίαση των πεπραγμένων του γραφείου. Του Ωραία, έχετε εισηγητή. Το λόγο κανονικά για 7 λεπτά. Α, για 7. Επειδή υπάρχει περίπτωση να προλάβω τον κύριο Χατζή και ενδεχομένως να πρέπει να γίνει μια παρέμβαση, θα πάρω το λόγο για 3 λεπτά, οπότε αν χρειαστώ. Καταρχήν να σας στείλω τους χαιρετισμούς του Εθνικού Εισηγητή κυρίου Μοσκόφ, ο οποίος σήμερα δεν έχει ευτυχές γεγονός. Έχει ένα ευτυχές γεγονός. Συγχαρητήρια, όλα καλά, εύχομαι. Γεννιέται η κόρη του ή μάλλον γεννήθηκε. Και μάλλον, μακάρι πάντα αυτοί είναι οι λόγοι που λείπει κάποιος. Ναι. Θα ξεκινήσω με μια στατιστική, με μια ενημερωμένη στατιστική ανάλυση πάνω στην εμπορία ανθρώπων στην Ελλάδα για το 2016. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, το 2016 εντοπίστηκαν 46 θύματα τράφικινγκ, 30 ενήλικες και 16 ανήλικοι και προσήχθησαν 97 δράστες. Η πλειοψηφία των δραστών
που συνελήφθησαν για εμπορία ανθρώπων ήταν εμπλεκόμενοι σε υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Άλλωστε, η μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης είναι η κυρίαρχη μορφή στην εμπορία ανθρώπων, η κυρίαρχη τάση της εμπορίας ανθρώπων στην Ελλάδα. Η πλειοψηφία των ενήλικων θυμάτων ήταν γυναίκες, θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Στην περίπτωση των ανήλικων θυμάτων, η πλειοψηφία τους ήταν θύματα επαιτίας. Τώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το 2016 είχαμε συνολικά 9 καταδίκες. Ο χαμηλός αυτός αριθμός οφείλεται και στην παρατεταμένη απεργία των δικηγόρων μέσα στο 2016. Επίσης, θα ήθελα επίσης να πω ότι αυτή τη στιγμή στις ελληνικές φυλακές βρίσκονται 40 δράστες εμπορίας ανθρώπων. Οι περισσότεροι είναι καταδικασμένοι για σεξουαλικό τράφικινγκ, για σεξουαλική εκμετάλλευση και οι ποινές τους κυμαίνονται από 5 έως 32 χρόνια. Τώρα, όσον αφορά τα πιο σημαντικά γεγονότα, τα πιο σημαντικά πεπραγμένα του Γραφείου Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, το 2016 και μέχρι σήμερα, με τους πρώτους μήνες του 2000, το πρώτο εξάμηνο του 2017, θα θέλαμε να πούμε ότι από τα σημαντικότερα γεγονότα ήταν η δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης για την σύσταση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, το Σεπτέμβριο του 2016. Ένα άλλο πολύ σημαντικό... Μια άλλη πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία συνεχίζεται βέβαια, είναι οι εκπαιδεύσεις. Έχουν εκπαιδευτεί από το 2016 και τώρα το πρώτο εξάμεινο του 2017 πάνω από 500 επαγγελματίες πρώτης γραμμής. Και συγκεκριμένα θα αναφέρω, μια που θα έρθει και ο επικεφαλής του Γραφείου για την Εμπορία Ανθρώπων του UNODC, ο κύριος Χατζής, θα αναφέρω την πρόσφατη εκπαίδευση που οργάνωσε το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή με το Γραφείο Εμπορίες Ανθρώπων και Διακίνησης Προσώπων του οργανισμού, του UNODC, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ 3 και 7 Απριλίου. Συνολικά, πάνω από 80 άτομα, από όλους τους εμπλεκόμενους και συναρμόδιους φορείς, εκπαιδεύτηκαν. Μια παρόμοια εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2017 στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 100 εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο. Και τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ και στις εκστρατείες και εξελίξεις πάνω στην κοινωνική αφύπνιση που αναλαμβάνει το γραφείο ή που συμμετέχει σε διάφορες τέτοιες πρωτοβουλίες. Η σημαντικότερη είναι το φεστιβάλ Break the Chains, Πάσε την Αλυσίδα, το οποίο πλέον έχει γίνει θεσμός και λαμβάνει χώρα κάθε Οκτώβριο με αφορμή την Πανευρωπαϊκή ημέρα εναντίον της εμπορίας ανθρώπων. Το δεύτερο Break the Chain πραγματοποιήθηκε 22-23 Οκτωβρίου του 2016 και προσέλκυσε πάνω από 6.000 άτομα κοινό, το ενδιαφέρον του κοινού, και προβλήθηκε πάρα πολύ στα social media και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε αυτό επίσης το φεστιβάλ συμμετείχαν πάνω από 100 καλλιτέχνες και 40 φορείς. Συναρμόδιοι κρατικοί φορείς, ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμοί. Και μια τελευταία, πιο πρόσφατη, ας πούμε, εξέλιξη, πρωτοβουλία κοινωνικής αφύπνισης επίσης, είναι
η σύσταση της Επιτροπής εναντίον της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, η οποία συστήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ισότητα σε συνεργασία με το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, όπου έργο της Επιτροπής θα είναι να μπορέσουν να δούνε το νομικό πλαίσιο πάνω στην πορνεία, το νομικό πλαίσιο που υπάρχει στην Ελλάδα πάνω στην πορνεία, και να για να μπορέσουν για να καταλήξουν, αν αυτό γίνεται, ότι η σεξουαλική εκμετάλλευση είναι η σεξουαλική το εμπορικό σεξ είναι είδος σεξουαλικής εκμετάλλευσης, είναι τράφικινγκ. Αυτά από μένα. Ευχαριστούμε, κυρία Βερβερίδου. Το λόγο έχει από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο κύριος Χρήστος Χομπάς. Παρίσταται επίσης η κυρία Θεοδώρα Γιαννή, προσταμένη του Τμήματος της Διεύθυνσης Κοινωνικών Παρεμβάσεων. Ο κύριος Χομπάς είναι Διευθυντής Κοινωνικών Παρεμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Πόσα λεπτά θέλετε τώρα και πόσα για μετά? Θα πάρουμε τα 3 λεπτά τώρα για να συνεχίσουμε και μετά. Καλησπέρα και από εμάς. Είμαστε από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στη συνέχεια της τοποθέτησης του Γραφείου του Εθνικού Εισηγητή, να πούμε ότι μετά την κοινή υπουργική απόφαση το Σεπτέμβριο του 2016, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει οριστεί ως ο διαχειριστής του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς. Και για αυτό το σκοπό έχουν γίνει διάφορες ενέργειες. Οι κύριες είναι ότι έχουν προσκληθεί όλοι οι βασικοί διαχρονικοί εταίροι του Γραφείου του Εθνικού Εισηγητή για να συμμετάσχουν ενεργά στις ομάδες εργασίας που διαμορφώνουν και θα τελειοποιήσουν δηλαδή τις προτυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας, δηλαδή τις διαδικασίες αναφοράς των θυμάτων σε μια κεντρική αρχή και σε μια κεντρική βάση, έτσι, όπου θα μπορεί να παρακολουθείτε όλη η πορεία του θύματος μέσα στον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας και απαραίτητων υπηρεσιών που το θύμα δικαιούται να, ή το πιθανολογούμενο θύμα δικαιούται να λαμβάνει. Λοιπόν, έχουν προσκληθεί, όπως έχουμε πει, όλοι οι κρατικοί φορείς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, με τις υπηρεσίες ασύλου, υποδοχής και ταυτοποίησης και κοινωνικής ένταξης, τη Ελληνική Αστυνομία, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Εσωτερικών και επίσης 17 μη κυβερνητικές οργανώσεις με μεγάλη συμμετοχή. Στο δεύτερο μέρος της τοποθέτησής μας, ίσως η κυρία Γιάννη μπορεί να πει λίγο πιο λεπτομέρεια τις διαδικασίες και τι έχει γίνει με τις ομάδες εργασίας. Επίσης, υπάρχουν και 2 διεθνείς οργανισμοί σε αυτή την προσπάθεια. Είπα, τη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Να συνδέσω σε αυτό το σημείο και την άλλη υπηρεσία που έχουμε στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία είναι αρκετά επίκαιρη, ειδικά τα τελευταία χρόνια και πολύ πιεστική τους τελευταίους μήνες. Είναι το Γραφείο για τη Διαχείριση των Αιτημάτων Στέγασης Ετούντων Άσυλο και Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Διαχειριζόμαστε δηλαδή όλα τα αιτήματα στέγασης και προστασίας των ευάλωτων ενηλίκων ετούντων άσυλο και των ασυνόδευτων ανηλίκων που φτάνουν στη χώρα ανεξάρτητα από αίτημα ασύλου, εννοώντας ότι εφόσον είναι ανήλικος κάποιος το χειριζόμαστε ως υπόθεση παιδικής προστασίας και όχι προσφυγική. Οπότε αφού αξιολογήσουμε την ευαλωτότητα των περιπτώσεων με βάση προτυποποιημένες φόρμες που έχουμε φτιάξει, προτεραιοποιούμε και τοποθετούμε σε κατάλληλους ξενώνες που έχουμε στο δίκτυό μας. Αυτή τη στιγμή είναι 52 ξενώνες πανελλαδικά για ασυνόδευτα ανήλικα που λειτουργούν διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις με διεθνείς χρηματοδοτήσεις και 14 ξενώνες για ευάλωτους ενηλίκους, μονογονεϊκές οικογένειες και ευάλωτους άντρες ετούντες άσυλο. Είναι μια πολύ δυναμική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα και δύσκολη. Υπάρχουν λίστες αναμονής και για τα ανήλικα
Βέβαια και για τους ενήλικες, για τους οποίους δεν έχει γίνει τίποτα τον τελευταίο χρόνο. Για τα ανήλικα έχουν γίνει αρκετά πράγματα, έχουν ανοίξει αρκετές δομές. Το λέω αυτό και το συνδέω, διότι μέσα σε αυτόν τον πληθυσμό, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι πολλά θύματα ή πιθανά θύματα, τα οποία δυστυχώς δεν ταυτοποιούνται ή δεν ταυτοποιούνται επαρκώς. Δηλαδή, στις αναφορές που έχουμε εμείς για τα αιτήματα στέγασής τους και στις φόρμες ευαλωτότητας, πάρα πολύ σπάνια έχουμε τσεκαρισμένο το trafficking ή το πιθανό θύμα trafficking ως κριτήριο ευαλωτότητας. Έτσι, είναι μετρημένες στα δάχτυλα οι περιπτώσεις δηλαδή. Και γι' αυτό το σκοπό έχουμε τώρα, αυτή την περίοδο, συμμετέχουμε και σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, σε μια προσπάθεια να εκπαιδεύσουμε και να ενδυναμώσουμε τις υπηρεσίες υποδοχής κυρίως, πρώτης υποδοχής, στα σημεία εισόδου, στα νησιά της χώρας, για την καλύτερη ταυτοποίηση και αναφορά των πιθανών θυμάτων στην υπηρεσία μας. Αυτά που είναι. Ναι. Ευχαριστούμε τον κύριο Χομπά. Όντως αυτό το συζητήσαμε και στην προηγούμενη συνεδρίαση, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εντοπίζονται πιθανά θύματα trafficking στα κέντρα πρώτης υποδοχής και καταγραφής. Πράγμα όμως που, όπως επισημάνεται, γίνεται πάρα πολύ σπάνια, άρα κάτι δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Διότι, ως γνωστόν, τα θύματα trafficking δικαιούνται προστασίας κάθε μορφής. Το λόγο έχει η κυρία Μαρία Λιάπη, νόμιμη εκπρόσωπος του Κέντρου Γυναικείων Μελετών και Ερευνών Διοτήμα. Από τη Διοτήμα επίσης παρίσταται και η δικηγόρος συνεργάτρια κυρία Αγγελική Σεραφείμ. Κυρία Λιάπη, εσείς παίρνετε το πρώτο τρίλεπτο. Ένα λεπτό, γιατί είμαστε δύο και θέλουμε να μην χάσουμε το χρόνο μας. Να πω μόνο ότι από το κέντρο... Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι θέλουμε να τρέχουμε και θέλουμε να ενισχύσουμε την υπηρεσία δωρεάν νομικής βοήθειας προς θύματα έμφυλης βίας, μέσα στα οποία προφανώς συμπεριλαμβάνονται και τα θύματα trafficking. Υπάρχουν κάποιοι πολύ λίγοι πόροι, υπάρχει ένα πολύ εξειδικευμένο προσωπικό και στελέχη, και είναι κρίμα γιατί δεν έχουμε παραπομπές θυμάτων trafficking. Και νομίζω ότι αυτό θέλουμε κιόλας να βοηθήσουμε, πέραν όλων των άλλων, να συζητηθεί και εδώ σήμερα. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσετε, κυρία Σεραφείμ, μετά την τοποθέτηση του. Ευχαριστούμε λοιπόν την κυρία Λιάπη από τη Διοτήμα. Και το λόγο έχει η κυρία Νίκη Ρουμπάνη, πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Γυναικών Ευρώπης. Επίσης παρίσταται και η Άννα Μαρία Στεφάνου, μέλος του Ελληνικού Δικτύου Γυναικών Ευρώπης. Θα πάρω τρία λεπτά κι εγώ. Θέλω να αναφερθώ σε δύο σημεία που μας απασχολούν πάρα πολύ. Οι αρμοδιότητες αυξάνουν, αλλά τα άτομα τα οποία στηρίζουν αυτές τις αρμοδιότητες δεν είναι ποτέ αρκετά. Ήδη από το ΕΚΑ ακούσαμε ότι υπάρχει μια πολύ δυναμική εξέλιξη στις δομές που οφείλουν να ανταποκρίνονται σε πάρα πολλά πράγματα. Θα ήθελα το ΕΚΑ σε κάποια στιγμή να μας πει και τι αύξηση προσωπικού είχαν και κατά πόσο στηρίχθηκαν αυτές οι δομές. Το μεγάλο μας παράπονο εμάς, το δίκτυο, το έχουμε αναφέρει πάλι, είναι ότι η αστυνομία έχει εκμηδενιστεί. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ λίγοι αστυνομικοί που πλέον μπορούν να ασχολούνται με το trafficking. Πάρα πολύ καλή δουλειά κάνουν, μπράβο τους για αυτές τις συλλήψεις. Αλλά όταν η ίδια η αστυνομία μας λέει ότι στις 1.000 νόμιμες γυναίκες εκδιδόμενες αντιστοιχούν 20 με 30.000 παράνομα εκδιδόμενες, αυτό κάνει το έργο τεράστιο, και ο πολύ πολύ μικρός αριθμός αστυνομικών στην Ελλάδα δεν ανταποκρίνεται στην ζήτηση αυτή που υπάρχει για να ξεκαθαρίσει μια φοβερή εστία εκμετάλλευσης ανθρώπων. Επειδή θεωρούμε την εμπορία ανθρώπων σαν το χειρότερο έγκλημα του ανθρώπου κατά τον άνθρωπο, εναντίον του ανθρώπου, θεωρούμε ότι με την κρίσιμη κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, με τα κέντρα υποδοχής προσφύγων να είναι και κέντρα βίας σε πολλές περιπτώσεις, ακριβώς γιατί δεν υπάρχουν στελέχη αρκετά ικανά και αρκετά εκπαιδευμένα για να μπορούν να διαβλέπουν και τις ευαίσθητες κοινωνικές μονάδες, αφενός, αφετέρου, γιατί από αυτούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή εργάζονται, εμείς δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι σαν οργάνωση, έχοντας κάνει τη δουλειά της υποδοχής και με ξενώνες
και έχοντας φιλοξενήσει και σε πρώτη επαφή τα θύματα, δηλαδή πριν ακόμα καταθέσουν στον ανακριτή και αφού μετά αναγνωριστούν, δηλαδή και τα πιθανολογούμενα θύματα και τα άλλα θύματα, ξέρουμε ότι αυτή η πρώτη επαφή του πιθανολογούμενου θύματος, που ο νόμος δίνει ένα μήνα για να μπορέσει να σκεφτεί και να καταθέσει, είναι πάρα πολύ ευαίσθητη. Ξέρουμε ότι το θύμα δεν αισθάνεται θύμα, αισθάνεται υπεύθυνο, όπως και κάθε θύμα. Αισθάνεται ότι φέρει όλο το βάρος αποφάσεων και επιλογών στα οποία στην πραγματικότητα έχει σπρωχτεί. Και είναι πολύ πολύ ευαίσθητο θέμα ο χειρισμός του θύματος, ώστε να μπορέσει πραγματικά να καταθέσει και να πιάνονται οι εγκληματίες και να ξυλώνονται τα κυκλώματα. Θεωρούμε λοιπόν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη σε εκπαίδευση κατάλληλη για την προσέγγιση σε πρώτο επίπεδο των πιθανολογούμενων θυμάτων και πολύ μεγάλη έλλειψη προσωπικού στις δομές που χρειάζονται για αυτές τις εξελίξεις. Αυτή είναι η βασική μας παρατήρηση και θα επανέλθουμε μετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Ρουμπάνη από το Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης και για την τήρηση του χρόνου. Το λόγο έχει η κυρία Κατερίνα Πούτου, νόμιμη εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων Άρσης. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Δεν ξέρω πόσα λεπτά θα πάρω σε αυτή την πρώτη ή τη δεύτερη. Η αλήθεια είναι ότι σε όλες τις διαδικασίες, τα φόρουμ και τις ιστορίες που προαναφέρθηκαν, δηλαδή τους εθνικούς μηχανισμούς, η συμμετοχή μας είναι ενεργή για πάρα πολλά χρόνια. Σε αυτή την δυνατότητα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε πολλές πληροφορίες, γνώσεις και δουλειά με τους συναδέλφους μας. Και επίσης στους καιρούς που είμαστε σήμερα μοιραζόμαστε την αγωνία μας και την ανησυχία μας, γιατί πολύ διαφορετικά έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Όπως και είπε και ο κύριος Χομπάς, βρισκόμαστε σε μια δυναμική εξέλιξη του φαινομένου. Μας απασχολούν πάρα πολύ και τα θέματα της εκμετάλλευσης των γυναικών, αλλά κυρίως εστιάζουμε τη δουλειά μας σε όλη την επικράτεια, από τα νησιά, μέσα στις δομές μας, στην ενδοχώρα, τη Βόρεια Ελλάδα, τα σύνορα κτλ. Και με ομάδες δομών, στα κέντρα υποστήριξης, στις στεγαστικές μας δομές, αλλά και ομάδες δρόμου πάντα. Και έτσι η ανησυχία μας κορυφώνεται εστιάζοντας τα θέματα των ανηλίκων. Γιατί εδώ ο κανόνας έχει αντιστραφεί. Αν κάποτε, ας πούμε, είχαμε ένα κανονιστικό πλαίσιο και μιλούσαμε για εξαιρέσεις, σήμερα οι εξαιρέσεις έχουν γίνει κανόνας. Τα κενά που έχουμε και οι πρακτικές δεν μας βοηθούν πολύ ώστε να αναδείξουμε, καταγγείλουμε κτλ. Γιατί υπάρχει μια εξαιρετικά υψηλή ρευστότητα. Επιχειρούμε καθημερινά με τους εισαγγελείς, με τις δημόσιες αρχές, τις ανεξάρτητες αρχές, να βλέπουμε τόσο κατά περίπτωση όσο και κατηγορίες και ομάδες πρακτικές που μπορούν πραγματικά να εγγυηθούν δικαιώματα και βεβαίως την πρόσβαση των ανηλίκων αγοριών και κοριτσιών στα συστήματα παιδικής προστασίας. Τέλος να πούμε ότι φαντάζομαστε ότι στο γραφείο ή στην έκθεση που θα παρουσιάσει ο κύριος Χατζής πολλά από αυτά τα θέματα θα θέλαμε να έχουν θυχθεί. Είναι αλήθεια, δεν έχω διαβάσει την έκθεση και εγώ και οι συνεργάτες μας. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε την παρουσίαση, αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ διαθέσιμοι και διαθέσιμες να διαβάσουμε και να σχολιάσουμε και να τροφοδοτήσουμε με παρατηρήσεις στο εθνικό επίπεδο ό,τι μπορούμε από τη δουλειά που κάνουμε καθημερινά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Πούτου. Ακριβώς αυτές οι παρατηρήσεις είναι πάρα πολύ χρήσιμες και ακριβώς γι' αυτό έχουν κληθεί σήμερα οι οργανώσεις που ασχολούνται και που δρούν στο πεδίο. Το λόγο έχει η κυρία Μαρία Μουδάτσου, Διευθύντρια Θεσμικών Πόρων και Καθέτων Χρηματοδοτήσεων της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Πράξης. Καλησπέρα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση. Μισό λεπτάκι, αυτό δεν μπορώ να το πετύχω. Okay.
Θα πάρω τα 3 λεπτά τώρα και στη συνέχεια τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εγώ με τη συνεργάτη την κυρία Κλώκη εκπροσωπούμε την Πράξης. Η Πράξης είναι ένα σωματείο. Ένα σωματείο που δουλεύει στο κομμάτι της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δουλεύει με όλες τις ευπαθείς ομάδες, ανεξαρτήτου εθνικότητας, ανεξαρτήτου ιδιαίτερου χαρακτηριστικού, παρέχοντας μία σειρά από υπηρεσίες, ξεκινώντας από τη βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέχρι υπηρεσίες στέγασης, υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και μία σειρά από άλλα πράγματα στη βάση πάντα ενός ολιστικού μοντέλου. Σε αυτό το πλαίσιο και με την εμπορία ανθρώπων, η πράξη καταπιάνεται σε ποικίλα επίπεδα και στο κομμάτι της άμεσης παρέμβασης και πρώτης γραμμής υποστήριξης των περιστατικών, αλλά όχι μόνο σε αυτό, και σε επίπεδο πλέον ερευνητικών εργασιών, προκειμένου να συγκεντρώσει τον data και να τροφοδοτήσει μελέτες και γενικότερα το Γραφείο του Εθνικού Συγγητή, το Εθνικό Κέντρο και όλη την προσπάθεια που γίνεται από το σύνολο των φορέων που βρίσκονται και στην σημερινή και σήμερα εδώ στην Επιτροπή. Πολύ συνοπτικά θα ήθελα να πω λοιπόν ότι στην παρούσα φάση βρισκόμαστε σε Αττική, Πειραιά, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Νέα Καβάλα, Βέρη, Αλεξάνδρεια, Σάμο, Χίο, Κο, Λέρο, Λέσβο και μέχρι πρόσφατα και στο φυλάκιο Ρεστιάδας. Οπότε θα ήθελα να κάνω με ποικίλες παρεμβάσεις, με κλιμάκια τα οποία παρεμβαίνουν στην πρώτη γραμμή, αλλά και με βασικές δομές υποστήριξης, όπως είναι τα πολιατρία μας, όπως είναι τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας και όπως είναι οι κινητές μονάδες, οι οποίες πλέον κινούνται και ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα, παρέχοντας όλο το φάσμα των υπηρεσιών. Αυτό στο οποίο θα ήθελα να εστιάσω είναι ότι μέσα από όλες αυτές τις παρεμβάσεις έχουμε ανοίξει και εξαιτίας της πρόσφατης, όχι και τόσο πρόσφατης, αλλά τέλος πάντων της έξαρσης όλης της διαδικασίας των τελευταίων 2 ετών με το προσφυγικό, έχουμε ανοίξει 16 δομές φιλοξενίας, 36 δομές αυτές θα γίνουν 13 λόγω ολοκλήρωσης των προγραμμάτων για ασυνόδευτα ανήλικα, 26 διαμερίσματα τα οποία είναι στοχευμένα σε υπηρεσίες υποστήριξης για γυναίκες σε κίνδυνο και θύματα τράφικινγκ, και μέσα σε όλο αυτό και ειδικά πλέον ειδικές άλλες συνεργασίες, όπως π.χ. συνεργασία που έχουμε την Α21 με προστατευόμενο χώρο όταν υπάρξει έκτακτο περιστατικό στην Αθήνα και δεν μπορεί να υποστηριχθεί από τα ήδη υπάρχοντα άλλα πλαίσια σε μια διαδικασία πάλι άμεσης παρέμβασης και συνεργασία με όλους τους φορείς. Παράλληλα, μια δομή φιλοξενίας, η οποία ήταν στοχευμένη για ανήλικα, ήταν κάτι το οποίο έλειπε στην Ελλάδα, ανήλικα περιπτώσεις HTBV και περιπτώσεις τράφικινγκ μέχρι ηλικίας 18 ετών. Όπου εκεί πέρα είχαμε τη δυνατότητα πάλι άμεσα να υποστηρίξουμε και με ειδικό χώρο, ακόμα και αν δεν έχει περάσει την ιατροφαρμακευτική η πρώτη υποστήριξη το περιστατικό άμεσα. Στο δεύτερο χρόνο, μιας και ολοκλήρωσα το χρόνο, θα μπορούσα να σας δώσω κάποια στατιστικά στοιχεία και για τις περιπτώσεις των ανηλίκων και για τις περιπτώσεις των ενηλίκων που έχουν καταγραφεί, τα οποία δεν ανήκουν στα στοιχεία τα οποία αναφέρθηκαν πλην, καθώς δεν έχουν στοιχειοθετηθεί μεγάλο μέρος των υποθέσεων και κατ' επέκταση δεν έχουν περάσει τα επίσημα στοιχεία, αλλά μόνο είναι στοιχεία τα οποία θα δίνουμε μέσω της συνεργασίας με τον Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς κλπ., όπου φυσικά και η πράξη συμμετέχει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Μουδάτσου. Καλωσορίζουμε τον κύριο Χατζή, τον προσκεκλημένο μας. Κύριε Χατζή, ευχαριστούμε που μπήκατε στον κόπο να υποστείτε και την ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο, εκτός από το να έρθετε μέχρι εδώ. Καθίστε. Θέλω να σας πω ότι επιλέξαμε μια λίγο ανορθόδοξη διαδικασία για να αξιοποιήσουμε το χρόνο που θα σας περιμέναμε. Να γίνει ένας πρώτος κύκλος τοποθετήσεων από τις οργανώσεις που δρούν στο πεδίο ενάντια στο τράφικινγκ και επειδή προσκαλούνται για πρώτη φορά στην Επιτροπή, μπορούν για ένα τρίλεπτο να πούν κάποια πράγματα για τη δράση τους ή για το πώς βλέπουν την κατάσταση στη χώρα αυτή τη στιγμή. Μέχρι στιγμής έχουν μιλήσει σχεδόν μισή από τους προσκεκλημένους και τις προσκεκλημένες, άρα έχετε τον υπόλοιπο χρόνο για να προσαρμοστείτε και να μπείτε στο πνεύμα της συζήτησης. Και στη συνέχεια βέβαια θα κάνετε την παρουσίασή σας και θα γίνει ένας δεύτερος κύκλος σχολιασμού της παρουσίασης και από τους προσκεκλημένους και από τους βουλευτές και τις βουλεύτριες που είναι στην αίθουσα. Το λόγο έχει ο κύριος Δημήτριος Στάθης, βοηθός συντονιστή για το γραφείο τράφικινγκ της ΑΚΤΑΠ Ελλάς. Καλησπέρα και από μένα.
Η ΑΚΤΑΠ έχει δουλέψει αρκετά στο παρελθόν στο πεδίο του τράφικινγκ. Ήταν η οργάνωση η οποία είχε τον ξενώνα φιλοξενίας ανδρών θυμάτων τράφικινγκ, ο οποίος έχει κλείσει. Νομίζω ήταν ο μοναδικός και δεν υπάρχει και κανένας πλέον για άνδρες. Και δεν υπάρχει και κανένας ακόμα πλέον για άνδρες θύματα τράφικινγκ. Από την δική μας εμπειρία στο πεδίο θα ήθελα να συνειδήσω περισσότερο και όχι καθε αυτό τα δικά μας προγράμματα ή τις δικές μας δράσεις. Και οι άντρες μπορούν να είναι θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και απαλούς άντρες. Και οι άντρες μπορούν θύματα να είναι σεξουαλικού τράφικινγκ. Επίσης μπορούν να είναι θύματα εργασιακού τράφικινγκ, το οποίο βλέπω ότι δεν υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό, το οποίο μας βρίσκει ιδιαίτερως έκπληκτους δεδομένων των γεγονότων που είχαν γίνει πριν από μερικά χρόνια με τη Μανολάδα, στην Ευρυτανία, που πήγαμε απλά και θεραπεύσαμε την ελονοσία από τους ανθρώπους και κατά τα άλλα τους αφήσαμε να συνεχίσουν να είναι θύματα τράφικινγκ και να εργάζονται εκεί πέρα. Εργάζονται εντός εισαγωγικών. Από την άλλη, η εμπειρία μας επίσης όσον αφορά τις δομές φιλοξενίας είναι ότι δεν έχουν ιδιαίτερη εμπειρία να στηρίξουν άτομα με ψυχιατρικά προβλήματα. Και η αλήθεια είναι πως, ή τουλάχιστον δεν είναι αρκετές, και η αλήθεια είναι πως το να περιμένουμε ότι ένα θύμα τράφικινγκ θα είναι και καλά ψυχικά είναι λίγο ηρωνικό επί της ουσίας, αν θέλουμε κατά τα άλλα να λέμε ότι το πονάμε. Δεν υπάρχουν δομές για άντρες. Υπάρχουν ελάχιστες δομές για LGBTQ άτομα, γιατί μπορεί να είναι γκέι άντρες θύματα τράφικινγκ, τρανσγυναίκες θύματα τράφικινγκ, που καθόλου δεν υπάρχει αυτό σαν κατανόηση. Από την συνάντηση που είχε γίνει με την υπηρεσία υποδοχής και ταυτοποίησης, την ανοιχτή που είχε γίνει, φαίνεται ότι κανένας δεν είναι εκπαιδευμένος και δεν είναι ο δικός του ρόλος να αναγνωρίζει θύματα τράφικινγκ στην όλη διαδικασία. Η απουσία αρκετών δομών φιλοξενίας, πράγμα που είπε και η αστυνομία στην προηγούμενη σας συνάντηση ως υποεπιτροπή, σημαίνει ότι οι άνθρωποι μάλλον θα επαναπατριστούν μέσω δομ τα θύματα και έτσι δεν θα προχωρήσουν οι νομικές υποθέσεις. Οπότε θεωρώ ότι ο μηχανισμός καταγραφής είναι ένα θετικό βήμα. Θα ήταν καλό να μην καταγράφουμε βέβαια τα περιστατικά που είναι απολύτως σίγουρα, να υπάρχουν κάποιες διαβαθμίσεις μέσα σε αυτό. Αλλά παρόλα αυτά είναι λίγο θεωρώ προτεραιότητα σε σχέση με την εκδήλωση για το Breaking the Chain. Το ωραίο, πάρα πολύ ωραίο που γίνεται δεύτερη φορά, αλλά να αργήσει τόσο να γίνει ένας μηχανισμός καταγραφής. Σε μια διαδικασία που η Ελλάδα προσπαθεί να κάνει τεράστιες προσπάθειες στο θέμα του προσφυγικού και να έχουμε τόσες λίγες καταγραφές όταν έχει αυξηθεί τόσο πολύ οι ροές, είναι αντικρουόμενο, άρα μάλλον κάτι δεν κάνουμε καλά. Αυτό, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Στάθη και για την τήρηση του χρόνου. Το λόγο έχει ο κύριος Άρης Καραδσιλάρης, εκπρόσωπος της οργάνωσης Α21. Καλησπέρα. Θα πάρω και τα 7 λεπτά τώρα, αν γίνεται. Εδώ πέρα, γιατί μετά έχουμε και μια πτήση για την Θεσσαλονίκη, πιστεύω θα προλάβουμε. Καλησπέρα σε όλους και από μένα και ευχαριστώ για την πρόσκληση εδώ πέρα στη συνεδρίαση. Για την Α21 συγκεκριμένα θέλω να μιλήσω πολύ λίγο, αλλά είναι μια οργάνωση που από το 2008 ξεκινάει στην Ελλάδα, είναι μια διεθνής οργάνωση που παρέχει διάφορες υπηρεσίες όπως δομές προστασίας θυμάτων, εκπαιδεύσεις σε αστυνομία, αλλημενικό αλλά και γενικά φορείς ταυτοποίησης. Με ένα πρόγραμμα με την 24ωρη γραμμή 1109, διάφορες εκστρατείες μαζικής ενημέρωσης της πολιτείας και συγκεκριμένα ένα πρόγραμμα νομικής υποστήριξης, το οποίο ενώ στην αρχή παρήχαμε στα θύματα τα οποία εξυπηρετούσαμε εμείς, πλέον εδώ και περίπου 1,5 χρόνο στη συνεργασία με το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή και στα πλαίσια του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς μπορούμε να παρέχουμε, έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη και συμβουλευτική σε κάθε θύμα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του ποιος φορέας επιμελείται της προστασίας του ή έτυχε να το βοηθήσει στην προκειμένη στιγμή. Είναι μια πολυδάπανη υπηρεσία και έτσι γεννήθηκε κιόλας η ιδέα αυτή, στο ότι γιατί είδαμε υποθέσεις οι οποίες χανόνταν ή τουλάχιστον δεν χειριζόντουσαν με το καλύτερο προς το θύμα τρόπο, επειδή δεν υπήρχε αυτή η συγκεκριμένη νομική υπηρεσία που να αναλάβει την υπόθεση από την αρχή και να μπορεί να επιβλέπει σε επίπεδα δικαστικών συμβουλίων, με παρεμβάσεις, με υπομνήματα, μέχρι να φτάσει στο ακροατήριο. Τώρα, συνολικά από το 2008 μέχρι σήμερα έχουμε βοηθήσει περίπου 249 θύματα που έχουν περάσει από τα διάφορα προγράμματα προστασίας και υποστήριξης. Περισσότερα από 150 από αυτά έχουν περάσει μέσα από τις δομές φιλοξενίας μας.
Έφερα κάποια νούμερα, κάποια στατιστικά στοιχεία σχετικά με το τι βλέπουμε στην Ελλάδα, γιατί πιστεύω ότι ίσως είναι αυτό που το καλύτερο που μπορούμε να προσφέρουμε σήμερα. Και συγκεκριμένα μάζεψα τις τελευταίες δύο χρονιές, ολόκληρες χρονιές, δηλαδή 2015 και 2016. Στο σύνολο έχουμε δει 50 θύματα που έχουμε βοηθήσει. Να κάνω μια παρένθεση εδώ, δεν είναι όλα αυτά τα θύματα ταυτοποιημένα από εισαγγελίες. Μιλάμε για θύματα επίσης τα οποία δεν έλαβαν τον επίσημο χαρακτηρισμό εμπορίες ανθρώπων, αλλά ταυτοποιήσαμε εμείς βλέποντας ότι υπάρχουν τα στοιχεία και έτσι προέσαμε και τα βοηθήσαμε. Από αυτά, 32% 16% δηλαδή από αυτά ήταν άνδρες. Στους άνδρες ήταν εργασιακής εκμετάλλευσης όλα τα περιστατικά που έχουμε δουλέψει, οι οποίοι και αυτοί φυσικά λάβανε την αρμόδια υποστήριξη. Το 68% το υπόλοιπο ήταν γυναίκες. Ηλικιακά, 4% ήταν μεταξύ 14 και 17 χρονών, ένα 58% ήταν από 18 μέχρι 25, και μιλώντας για 29 άτομα, και 19 από τα θύματα ήταν μεγαλύτερα των 25 ετών. Οι κυριότερες χώρες προέλευσης μέσα στο 2015 και 2016 ήταν η Ρουμανία με 38% των θυμάτων, η Βουλγαρία με 10%, η Δομινικανή Δημοκρατία με 8%, η Ουκρανία με 8%, το Ιράν με 6% και η Μολδαβία με 6% επίσης σε αυτή η αριθμή. Πάλι μιλάω, θέλω να πω ότι αυτά τα ποσοστά εννοείται ότι είναι αυτά τα άτομα που βοηθήσαμε εμείς και δεν αντιπροσωπεύουν την συνολική εικόνα της Ελλάδας. Από 60% των θυμάτων που βοηθήσαμε ήταν η εκμετάλλευση ήταν σεξουαλικής φύσης και 40% ήταν εργασιακής εκμετάλλευσης. Τώρα, στα στοιχεία που συλλέγουμε για το πώς αλλιεύθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, βλέπουμε ότι 68% ήρθαν για μια υπόσχεση εργασίας. Μια ψευδή υπόσχεση εργασίας που κατέληξε στην εκμετάλλευσή τους. 14% ήρθαν με ρομαντική εξαπάτευση, το lover boy σενάριο το γνωστό. 10% ήρθαν με υπόσχεση μετανάστευσης, ότι θα τους βοηθήσουν να περάσουν σε μια χώρα της Ευρώπης. Και 8% από την ίδια τους την οικογένεια. Η βοήθεια που παρήχαμε και στο πώς τελικά κατέληξαν κάποια από τα άτομα ήταν 42% των ατόμων αυτών, αφού λάβαν την πρώτου βαθμού υποστήριξη, επιλέξαν να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Ένα 54% έμεινε στην Ελλάδα και από αυτό το 54%, ένα 20% καταφέραν να βοηθήσουμε και πέραν από τις δομές φιλοξενίας, ξενώνες κτλ., αλλά και στην επανένταξη στην κοινωνία. Μέσω του προγράμματος Transition που τρέχουμε σαν Α21. Τώρα, ένα κομμάτι που ήθελα να. Το πώς διασώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, πώς φτάσανε στην ουσία να διασωθούν. Ένα 46% δραπέτευσε μόνο του. Βρήκε την ευκαιρία να αποδράσει, απέδρασε και μετά είτε πήγε στην αστυνομία μόνο του, είτε πολίτες το κατεύθυναν είτε σε ΜΚΟ είτε στην αστυνομία και έτσι έφτασε σε εμάς και να έρθει σε εμάς. Ένα 32% ήταν με επιχειρήσεις της αστυνομίας, οι οποίες καταλήξανε είτε από τους τακτικούς ελέγχους είτε από επιχειρήσεις που κάνανε συγκεκριμένες. Ένα 2% από κέντρα που παρήχαν ιατρική φροντίδα και επίσης ένα 2% από πελάτες, από πληροφορίες πελατών ή από πελάτες που οι ίδιοι πήραν τα θύματα και τα βοηθήσαν να ξεφύγουν. Στα λίγα λεπτά που μένουν, θα ήθελα να σταθώ συγκεκριμένα σε αυτό το τελευταίο αριθμό, που τον έβαλα επίτηδες. Ότι από το 2008 ως τώρα έχουμε δει συνολικά 6 διασώσεις, στις οποίες ήταν πελάτες οι οποίοι βοηθήσανε τα θύματα να διασωθούν. Και είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι ίσως δεν το έχουμε αξιοποιήσει ουσιαστικά ως τώρα. Πολλές από τις δράσεις που κάνουμε ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης συλλέγουν τους ίδιους ανθρώπους που ήδη γνωρίζουν παρά τους ανθρώπους που αποτελούν τους πελάτες. Μέσα στα τελευταία χρόνια είχα την ευκαιρία να είμαι και στο Ερώτικα, το φεστιβάλ που είχε γίνει στο γήπεδο Taekwondo με περίπτερο της Α21 που κάναμε ενημέρωση για την εμπορία ανθρώπων. Αλλά και στα τελευταία 2 χρόνια έχουμε μια διαφήμιση στην τηλεόραση. Βασικά, τα τελευταία χρόνια μέσω του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μπορούμε και διαφημίζουμε τη γραμμή μας, την 1109, όπου πολίτες μπορούν να δίνουν ανώνυμες πληροφορίες για την εμπορία ανθρώπων. Πριν από 1,5 χρόνο, αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε το επόμενο σποτάκι μας να στοχεύει κυρίως τους πελάτες σεξουαλικών υπηρεσιών, μιας που βλέπουμε ότι είναι η μεγαλύτερη μερίδα θυμάτων που βλέπουμε να διασώζονται. Και έτσι είδαμε μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση από πελάτες. Και πιο συγκεκριμένα, μια υπόθεση που χειριστήκαμε και έχω μιλήσει ήδη για αυτήν δημοσίως, είναι
μία από κάποιον πελάτη που πηγαίνει σε έναν οίκο ανοχή στην Αθήνα, βγαίνει, μας παίρνει τηλέφωνο, δίνει την πληροφορία ότι η κοπέλα φαίνεται να είναι εκεί ενάντια στη θέλησή της. Η αστυνομία διασώζει την κοπέλα και βλέποντας μετά σε κάποια site στο ίντερνετ που διαφημίζανε αυτόν τον οίκο ανοχής, βλέπουμε σχολιασμούς από άλλους πελάτες οι οποίοι κατακρίνουν την κοπέλα για το πώς δεν φαινόταν σαν να μην ξέρει καλά τη δουλειά της, δεν ήξερε τι έκανε, δεν αξίζει τα λεφτά της και πάει λέγοντας. Βλέπουμε δύο ανθρώπους που είδαν τα ίδια πράγματα, τα ίδια που ένας ενημερωμένος άνθρωπος θα μπορούσε να ταυτοποιήσει ένα θύμα εμπορίας ανθρώπων και να το βοηθήσει, και από τον έναν, λόγω άγνοιας ελπίζω, πέρασε απαρατήρητο, ενώ ο άλλος κατάφερε να οδηγήσει τη διάσωση. Έτσι, πιστεύω ότι αυτό ήθελα να αφήσω με αυτό το μήνυμα, ότι δράσεις που στοχεύουν κυρίως στα δημογραφικά, στις δημογραφικές ομάδες που αποτελούν τους πελάτες των υπηρεσιών αυτών, είναι κάτι που χρειάζεται να γίνει και στο μέλλον. Θα ήθελα να πω κλείνοντας ότι τα στοιχεία μας, από ό,τι θα δείτε και εσείς, συμπίπτουν πολύ με τα ευρήματα του UNODC και της αναφοράς εκεί πέρα, παρόλο που είναι από το 15 και 16 μόνο, ενώ είδα κάποια από τα μέσα στην αναφορά, τα περισσότερα ήταν από μέχρι το 14 τουλάχιστον, οι περισσότεροι πίνακες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Καρδασιλάρη από την Α21. Το λόγο έχει η κυρία Μάργαρετ Μουτσότσο Γουακού, μέλος της Οργάνωσης Ενωμένων Γυναικών της Αφρικής. Πόσα λεπτά θα πάρετε τώρα, και θα δώσω και άλλα τόσα για τη διερμηνία βέβαια. 7 minutes. Και τα 7 λεπτά και θα χρησιμοποιήσω. Σύμφωνοι. Good evening all of you. I'm Margaret from the United African Women Organization. I'm going to talk about the trafficking as well. Our organization managed to rescue one of the ladies that were under trafficking. This lady came here in Greece as she was trafficked. And she came to us, and we managed to help her by using other organizations as well. But the thing is that it's not only this lady, but we have many other women who have been trafficked from Africa. And these women are really under fear, because after paying the debts that they are supposed to pay, they still continue having fear, because if they are found to steal with the traffickers and expose the viewers how they came here, they still face danger. And for that reason, we are really asking the government if they can have a hand in it, to see how they can help these ladies, because many of these ladies do not have even their staying permits. They do not really know their rights, neither do they know how to look for their rights, because they live in closed places that they are not in contact with the other people who can give them the right information. I continue? Let's stop here. I'll just stop here. Γεια σας, είμαι η Μάργαρετ, είμαι από την Ένωση... Είμαι η Μάργαρετ από την Ένωση Αφρικανών Γυναικών. Ήθελα να σας μιλήσω κι εγώ για το θέμα της εμπορίας ανθρώπων. Πρόσφατα συγκεκριμένα σώσαμε μία κοπέλα η οποία ήρθε στην Ελλάδα υπό συνθήκες trafficking, εμπορίας ανθρώπων. Καταφέραμε και τη βοηθήσαμε τόσο εμείς μαζί και με άλλες οργανώσεις. Δεν είναι όμως μόνο η περίπτωση αυτής της γυναίκας. Είναι πάρα πολλές οι γυναίκες που πέφτουν θύματα trafficking από την Αφρική. Μετά από την εμπειρία αυτή ζουν με το φόβο, ακόμα και αφού πληρώσουν το χρέος που οφείλουν στους διακινητές, ζουν με φόβο, φοβούνται μήπως τις ανακαλύψει κάποιος, αντιμετωπίζουν συνέχεια κινδύνους. Απευθύνουμε λοιπόν έκκληση προς την κυβέρνηση να δει πώς μπορεί να βοηθήσει. Πολλές φορές οι γυναίκες αυτές δεν έχουν βεβαίως ούτε άδεια παραμονής, δεν γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματά τους και δεν γνωρίζουν επίσης πώς να αναζητήσουν πληροφορίες ως προς τα δικαιώματα που έχουν, και πολλές φορές ζουν σε τόσο περιορισμένους χώρους ή με τόσους λίγους ανθρώπους που δεν έχουν κάποια πρόσβαση σε αυτή την πληροφόρηση. In addition to that, these women suffer psychological problems and even physical problems, because they face quite a lot of problems in the due course. Most of them, they are put in the streets. You know, the job that they do, I don't want to speak about it,
but we can all imagine what happens to them. And I don't know if the government can really have a way to help this, to stop this going on. Stop. Yes, thank you. Επιπλέον να τονίσω ότι οι γυναίκες αυτές βεβαίως αντιμετωπίζουν πολλά ψυχολογικά και σωματικά προβλήματα ως αποτέλεσμα των όσων έχουν βιώσει. Πολλές φορές βρίσκονται στο δρόμο. Δεν θέλω να αναφέρω και να περιγράψω τι κάνουν όταν βρίσκονται στο δρόμο, αλλά όλοι μπορούμε να φανταστούμε τι συμβαίνει. Δεν ξέρω επομένως πώς θα μπορούσε ίσως η κυβέρνηση να βοηθήσει τις γυναίκες αυτές. In addition to trafficking, we really have a lot of trafficking going on all over the world. And I'm going to bring up on the table the job trafficking as well. This is an issue that is as well going on here in Greece. Remember, we all know of an issue that happened in one island, in Manolanda, where the Pakistanis were taken to work in a field of strawberries, and they were really mistreated and beaten. And when they went to ask for their pay, most of them they were beaten and mistreated so much. The government has to take a step in this. Because though people are hungry, though we have economical crisis, but this kind of trafficking should not continue. Το θέμα αυτό της εμπορίας ανθρώπων βεβαίως είναι παγκόσμιο. Υπάρχουν όμως και άλλες πτυχές του, όπως η εμπορία ανθρώπων για λόγους επαγγελματικούς. Αυτό είναι ένα θέμα στην Ελλάδα, για εκμετάλλευση επαγγελματική ως αποτέλεσμα του τράφικινγκ. Είχαμε ένα γεγονός συγκεκριμένο στην Ελλάδα, στη Μανολάδα, για παράδειγμα, όπου πολλοί Πακιστανοί που εργάζονταν εκεί έγιναν θύματα κακής μεταχείρισης, τους έδιραν όταν ζήτησαν την αποζημίωσή τους, έγιναν θύματα τέτοια συμπεριφοράς. Η κυβέρνηση επομένως πρέπει να λάβει κάποια βήματα. Ο κόσμος πεινάει, ο κόσμος βρίσκεται σε οικονομική κρίση και το θέμα αυτό της εμπορίας ανθρώπων είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί. I'm going to give an example myself. When I came here in Greece, I worked in a house. And when I went to the house, I was to be a housekeeper. But when I reached in the house, I was closed in the house. And the lady left me, and she went to the island because I couldn't understand very well where it was exactly. And so she stayed there, and I stayed in the house for about 2-3 months alone. And when I asked for my pay, she could not give to me. Instead, she almost beat me. She told me she has no my pay, and if I want, I cannot do what I can do what I want. So I managed to escape from this house and go on my own way. And I believe that this was a kind of trafficking, because when I went there, I knew that I'm going to go to work and I'm going to have my pay. But I left the place without a pay and nothing. Σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Όταν εγώ ήρθα στην Ελλάδα, άρχισα να εργάζομαι σε ένα σπίτι ως οικιακή βοηθός. Με είχαν εσόκλειστη κατά κάποιο τρόπο σε αυτό το σπίτι. Μάλιστα, κάποια στιγμή η κυρία του σπιτιού έφυγε, πήγε σε κάποιο νησί και με άφησε μόνη μου μέσα στο σπίτι. Όταν μετά από κάποιο διάστημα εγώ ζήτησα να πληρωθώ, δεν δέχτηκε να με πληρώσει. Σχεδόν βιοπράγησε εναντίον μου. Μου είπε να κάνω ό,τι θέλω, αλλά σε κάθε περίπτωση ότι εκείνη δεν είχε τα λεφτά να με πληρώσει. Εγώ κατάφερα και δραπέτευσα από αυτό το σπίτι. Θεωρώ ότι και αυτό ήταν ένα είδος εμπορίας, ένα είδος trafficking. Θεωρούσα δεδομένο ότι εγώ εργάζομαι εκεί και ότι επρόκειτο να πληρωθώ, όμως δεν συνέβη τίποτα από αυτά. Μάλλον δεν έλαβα καμία αποζημίωση. Our children and even ourselves, we aren't safe in this world at the moment. Why? Because we have organ trafficking going on all over the world. Last year,
I remember last year I took my daughter to the school in the evening. She had lessons. And the teacher told me that, look, he told us, you know, she informed us, the parents, that we have to be careful with our children because we had people going around with cars and collecting children, spraying them, and the children would be unconscious and they will take them wherever they want. And who knows what happened? Maybe to take the organs? I don't know. So I believe this is trafficking as well. Θεωρώ ότι τόσο εμείς όσο και τα παιδιά μας δεν είμαστε ασφαλείς, καθότι υπάρχει και μια άλλη περίπτωση εμπορίας, η εμπορία που γίνεται για την χρήση οργάνων από ανθρώπους. Πέρσι, συγκεκριμένα, σας δώσω ένα παράδειγμα που πήγαινε την κόρη μου στο βραδινό απογευματινό σχολείο. Η δασκάλα μας είπε ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, διότι κυκλοφορούν έξω από το σχολείο διάφορα αυτοκίνητα, διάφοροι άνθρωποι, οι οποίοι προσπαθούν να πάρουν τα παιδιά, χρησιμοποιούν κάποια σπρέι με τα οποία τα οδηγούν στην αναισθησία και μετά τα παίρνουν. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν ξέρουμε γιατί πήγαν στην ουσία αυτά τα παιδιά, γιατί τα πήραν. Ενδεχομένως να ήθελαν να πάρουν όργανα από αυτά τα παιδιά. Είναι, θεωρώ, αυτό ακόμα ένα είδος trafficking. I understand that trafficking is a large topic and it's something that is quite hard to stop. But there are quite certain measures. If we look inside in it, we can be able to stop it, to bring it at least to a lower level. Είναι ένα θέμα το οποίο ίσως δεν είναι στην πρώτη γραμμή, το θέμα της εμπορίας ανθρώπων, και είναι ένα θέμα όμως ταυτόχρονα που είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει, ένα φαινόμενο που είναι δύσκολο να σταματήσουμε. Υπάρχουν όμως μέτρα που μπορεί να ληφθούν και είναι σημαντικό αυτό να γίνει για να μειωθεί τουλάχιστον το επίπεδο του φαινομένου αυτού, η συχνότητα μάλλον που αυτό εμφανίζεται. We can only get the weeds out of our gardens by uprooting them, and therefore we can only get out of this problem by finding out or by searching and trying to get the real reason why all this is going on. Όπως τα αγριόχορτα, για να τα ξεφορτωθούμε από τους κήπους μας, πρέπει να τα εκριζώσουμε στην ουσία. Έτσι, για να μπορέσουμε να εκριζώσουμε και αυτό το φαινόμενο του trafficking, της εμπορίας ανθρώπων, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους πραγματικούς λόγους που οδηγούν σε αυτό. And for them that have suffered under trafficking, we need to welcome them and try as well help them, because they are under psychological tortures and physical torture as well. Και ως προς τους ανθρώπους που έχουν υπάρξει θύματα του trafficking, θα πρέπει να τους ανοίγουμε την αγκαλιά μας, να προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε, καθότι βιώνουν συνέχεια ψυχολογικές και σωματικές βλάβες. I think I don't have more to say. Thank you. Νομίζω πως δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς την κυρία Μουτσότσο Γόκου και για την τήρηση του χρόνου. Το λόγο έχει ο κύριος Δημήτριος Θεοδωρολέας, μέλος της κοινότητας Ουκρανικής Διασποράς στην Ελλάδα και των Ελλήνων Φιλοουκρανών, Ουκρανοελληνική Σκέψη, πρόεδρος της ΜΚΟ Μέρημνα Ζωής. Πόσο χρόνο θα πάρετε, κύριε Θεοδωρολέα? 3 λεπτά για να ενημερώσω. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε. Θέλω να καταθέσω μια άποψη διαφορετική και μια προσέγγιση σχετικά με τα παιδιά και κυρίως τις κοπελιές αυτές, από την αντιμετώπιση που είχα με την ιδιότητά μου σαν γιατρός και σαν συνεργάτης της Μέρημνας Ζωής κατά της εξάρτησης. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία, κυρίως κοριτσιών, που στην πρώτη ευκαιρία που κατάφεραν να δραπετεύσουν από ένα χώρο ή να βρεθούν με κάποια ελαστικά μέτρα, να ψάξουν
και να ζητήσουν βοήθεια για την αντιμετώπιση τους σε σχέση με το πρωτεύον πρόβλημα που ή ένα κατούτου είχαν πέσει θύματα εμπορίας ή ακολούθως, παρόλο που ήταν υγιείς, έπεσαν σε κάποιες εξαρτήσεις που τελικά είχαν γίνει και αθεράπευτες. Με τα κριτήρια αυτά προσπαθούσαν και να εξυπηρετούνται και που δεν μπορούσαν να κάνουν και χωρίς αυτό. Δηλαδή, οι εργοδότες, σε εισαγωγικά αυτοί, ήταν κατά ανάγκη και οι θεραπευτές τους, πάλι σε εισαγωγικά. Οι κοπελιές αυτές κυρίως έφτασαν εκεί ψάχνοντας για εργασία. Τελικά βρήκαν μια άλλη δουλειά και σαν θύματα αυτής της διαδικασίας έφτασαν να μην μπορούν καν να απομακρυνθούν. Στην πρώτη ευκαιρία που έφτασαν κοντά μας και ο αριθμός αυτός ήταν 13 άτομα, είχαμε καταπληκτικά αποτελέσματα και καταπληκτική εμπειρία. Όλα τα παιδιά αυτά έγιναν πολύ καλά. Είχαν ήδη τη διάθεση, την επιθυμία να γλιτώσουν από το διπλό κακό που τους είχε βρει, τέλος πάντων, και τα αποτελέσματα ήταν σημαντικότατα. Προσπαθούσαν και ζητώντας βοήθεια και να πολύ σύντομα να γίνουν καλά, αλλά και πολύ σύντομα να εξαφανιστούν. Αυτό που δεν παρήχε καμιά δομή της ελληνικής κοινωνίας ήταν το να τους εξυπηρετήσει, να τους ακούσει σύντομα και πολύ γρήγορα να τους θεραπεύσει. Κάτι τέτοιο έγινε με συγκεκριμένες μεθοδεύσεις που σχεδόν γίνονται σε όλο τον κόσμο και για που ένα μεγάλο διάστημα στην Ελλάδα ήταν και απαγορευμένες. Το αποτέλεσμα ήταν καταπληκτικό. Τα παιδιά αυτά είχαν στο μυαλό τους μόνο, και ήταν κλασική η τοποθέτησή τους, να πατήσω στα πόδια μου χωρίς εξάρτηση. Η εξάρτηση δεν ήταν μόνο στα τρία από αυτά παιδιά, δεν ήταν μόνο από ναρκωτικά, ήταν και από τεράστιες ποσότητες αλκοόλ. Για μας λειτουργήσαμε πάρα πολύ γρήγορα και την αποτοξίνωσή τους και την άμεση εκτίμηση του περιστατικού. Ακολούθησε ψυχολογική υποστήριξη που παραπέμφθηκε μετά σε διασυνδέσεις που υπήρχαν από το φορέα της Μέριμνα Ζωής σε άλλες πόλεις που ζήτησαν σχεδόν να αποδράσουν. Η χρησιμοποίηση αυτών των παιδιών δεν ήταν μόνο η βαρβαρότητα του επαγγέλματος κτλ. Χρησιμοποιούνται και, αν θα ήθελα να καταγραφεί γι' αυτό, σε επικίνδυνες αποστολές, ακόμα και να μεταφέρουν ποσότητες ή ένεκα του ότι δεν είχαν χαρακτηριστεί, δεν υπήρχαν πουθενά τα ονόματά τους. Χρησιμοποιούνται και γι' αυτό τον τρόπο. Η επανένταξή τους στην καθημερινότητα, βέβαια, ήταν μια πληγή, και στις πόλεις που πήγαν ήταν πολύ δύσκολο, δεν υπήρχε κανένας φορέας να τα υποστηρίξει. Βέβαια, δεν ήταν και δηλωμένη η κατάσταση αυτή, αλλά πουθενά δεν υπήρξε φορέας κρατικός που να υποστηρίξει κάτι με την επανένταξή τους. Άλλωστε, σχεδόν απαγορεύεται από την ελληνική νομοθεσία, με το να ζητάει για κάποιος να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα του ΟΑΕ, τέλος πάντων, για προτίμηση στην απασχόληση, να ζητάει από αυτά τα παιδιά να δηλώνουν ότι είναι μέλη ενός φορέα που χορηγεί ναρκωτικά. Είναι μια τραγικότητα αυτό. Έπρεπε δηλαδή κάποιος να δηλώσει είναι μέλος του φορέα. Μα αν είσαι μέλος του φορέα αυτού, δηλώνεις πάρα αυτά ότι παίρνεις ναρκωτικά. Όταν παίρνεις ναρκωτικά, κανένας εργοδότης, καλώς εχόντων των συνθηκών και δεδομένων, δεν θα προτιμήσει ένα παιδί που δηλώνει ότι είναι εκεί που χορηγείται με ναρκωτικά. Αυτά είναι μια τραγικότητα. Ίσως θα πρέπει με ξεχωριστό ενδιαφέρον να τοποθετηθούμε και τα λοιπά. Απλώς ήθελα αναφορικά μόνο να σας πω για αυτά τα παιδιά και με πολλές προσπάθειες ότι κατάφεραν σε πρώτη φάση να γίνει αυτό. Η επέκταση της δράσης της Μέριμνας Ζωής
γίνεται και στην υπόλοιπη ελληνική κοινωνία, χωρίς να υπάρχουν αυτά. Αυτά για συντομία και να κάποια στοιχεία να σας πω και μετέπειτα, μου επιτρέπετε. Προφανώς, κύριε Θεοδωρουλέα, αν εννοείται την νόμιμη και προβλεπόμενη χορήγηση υποκατάστατων, για να μην αφήνονται περιθώρια για παρεξηγήσεις. Σε σχέση με τον ΟΑΕΔ, αυτό εννοείται. Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Θεοδωρουλέα από την Ουκρανοελληνική Σκέψη και Τιμή και Ομέριμνα Ζωής. Το λόγο έχει ο κύριος Χωσέ Βαλένσια, πρόεδρος της Ένωσης Φιλιππινέζων Μεταναστών ΚΑΣΑΠ Ελλάς. Παρίσταται επίσης η κυρία Λουκρέτσια Σαλσέδο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Φιλιππινέζων Μεταναστών ΚΑΣΑΠ Ελλάς. Το λόγο έχει ο κύριος Βαλένσια. Για πόσα λεπτά? Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε εκ μέρους της του συλλόγου μας ΚΑΣΑΠΗ Έλλας. Ήθελα να ευχαριστήσω για την ευκαιρία να συμμετάσχουμε στην αυτή. Εμείς γνωρίζουμε ότι το σοβαρό θέμα της διακίνησης το εμπόριο ανθρώπων, or human trafficking. Human trafficking for, για περισσότερο τα θύματα είναι γυναίκες περισσότερο. Θα ήθελα να τονίσω ότι ο λαός μας, η χώρα είναι πολύ ευάλωτη για την φτώχεια, επειδή λόγω της κλιματικής αλλαγής είναι μεγάλη η γεωγραφική θέση της την χώρα μας, και όχι μόνο στις Φιλιππίνες αλλά στην Ασία και οι χώρες στην Ειρηνικού ωκεάνου. Είναι πάρα πολύ εύκολος στόχος για κλιματικής αλλαγής. Θα ήθελα να αναφέρω ότι στις 2013 είναι γεγονός, είναι μεγάλος τύφωνας που είναι Haiyan, που λέγεται Haiyan, με 315 χιλιόμετρα την ώρα. Έχει έκανε κατάστροφη την χώρα και 400.000 άτομα και πολύ περισσότεροι, και μέχρι τώρα δεν έχουν περάσει είναι θέμα ακόμα επιβίωσης ή θανάτου για το λαό στην κεντρική μέρος της Φιλιππίνες. Είναι πάρα πολύ για μας, για τους Φιλιππινέζους, η κλιματική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα και δεν μπορούμε κανένας να αρνείται αυτό. Τα θύματα, επειδή η χώρα, ο λαός μας, είναι περισσότερο είναι αγρότες και ψαράδες, όταν έγινε αυτό δεν μπορούν να κάνουν, ήταν κατάστροφη, και αυτό έχει δημιουργήσει μια κατάσταση για τους διακινητές. Είναι μια, όμως λέει ένας ηγέτης των Φιλιππίνων, ότι ο Haiyan, η τύφωνας, έχει δημιουργήσει μια γιορτή για τους διακινητές. Αυτό, μήπως πολλοί άνθρωποι δεν νιώθουν την επιγούσα αναγκή για το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Και μπορούμε να δούμε
περισσότερα τα θύματα των των γυναικών, νεαρών κοριτσιών με 15-16 χρονών, που είναι θύματα των έπρεπε να πήγουν από την, από τις περιοχή για να πήγουν στην Μανίλα ή για να δουλέψουν στην Πορνεία. Αυτό είναι, μεγάλη για μας, για τους Φιλιππινέζους πονάμε. Γιατί κανένα από μας θέλουν αυτή την κατάσταση. Τώρα η κατάσταση χειροτερεύει στις Φιλιππίνες επειδή έχουμε ένα νέο πρόεδρο που έχει κηρύξει ένα στρατιωτικό νόμο σε το δεύτερο μεγαλύτερο νησί στις Φιλιππίνες. Ακόμα υπάρχει πόλεμο εκεί και αυτή θα γίνει και αυτοί να πέφτουν αναγκαστικά. Φύγουν, υπάρχουν πολλοί, πώς λέγεται, internally displaced persons. Δεν ξέρω πώς... εσωτερικά μετακινηθέντες αναγκαστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήθελα να σου πω. Αλλά, χρειάζεται μια δράση, από την κυβέρνηση και από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να πιέσουν τις, και την, την διεθνής κοινότητα για το θέμα της επιγκούσης κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Χωσέ Βαλένσια από το Κασάπι. Μισό λεπτό επί της διαδικασίας, αν έχετε την καλοσύνη. Τι θέλετε επί της διαδικασίας, κύριε Ιβατίδη? Μου δίνετε το λόγο? Σας τον δίνω. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Προκειμένου να προστατεύσω και εσάς, κυρία Πρόεδρε, και τα μέλη... ακούστε με πρώτα και μετά θα αποφασίσετε αν θέλετε να σας προστατεύσω ή όχι. Πιστεύω ναι. Αλλά νομίζω και τα μέλη του Κοινοβουλίου, αλλά και τους υπόλοιπους οι οποίοι παρίστανται, θα ήθελα να πω ότι ο κύριος τον οποίο θα δώσετε το λόγο μετά, νομίζω λέγεται Τζαβέντ Ασλάμ, από την Ίντερπολ υπήρχε ένταλμα σύλληψης. Κύριε Βατίδη, σας αφαιρώ το λόγο. Δεν βρίσκεστε εδώ, για να προσβάλλετε τους προσκεκλημένους. Η Ίντερπολ λοιπόν κύριε Αϊβατίδη, δεν βρίσκεστε εδώ για να προσβάλλετε τους προσκεκλημένους και να διαδίδετε αυτό το λέω ότι... για την κυρία Γουάκχου αλλά και τον κύριο δεν μπορείτε να διαδίδετε λοιπόν, όποιο χωάκ ψαρεύεται από εδώ και από εκεί. Εάν λοιπόν, με ευθύνη σας, κύριε συνεχίζετε να του δίδετε το λόγο, κύριε είναι αποκλειστικά δική σας η ευθύνη και θα πάρω το λόγο μετά. Ευχαριστώ πολύ, δεν βρίσκεστε εδώ για να προσβάλλετε τους προσκεκλημένους. Όφυλα να σας προστατεύσω, καταλάβετε το. Και το ελληνικό κοινοβούλιο, καταλάβατε, δεν προστατεύετε από άτομα κανέναν, τα οποία ανακράζουν Αλλάχου Ακμπάρ. Απλώς δείχνετε άλλη μια φορά τις αντιλήψεις του κόμματός σας, δείχνετε άλλη μια φορά τις αντιλήψεις του κόμματός σας, τις προκαταλήψεις σας, 18 Μαρτίου, κατήγγειλε το ΣΥΡΙΖΑ 18 Μαρτίου την πλατεία Ομονίας ο κύριος, ίσως για άλλη μια φορά και θα χαρώ να τον θέμα ακούσω. Εκ του μη όντως. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριος Τζαβέντ Ασλάν, πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας η Ενότητα. Επίσης, από την ίδια οργάνωση παρίσταται ο κύριος Αμίρ Σαζάτ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Τζαβέντ Ασλάμ είμαι. Σήμερα που μαζεύτηκαμε εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό που έπρεπε να συζητάμε αυτά τα πράγματα που έπρεπε και πιστεύω όλοι μαζί μπορούμε να σταματάμε. Οι διακινητές και πράκτορες που φέρνουνε, πρώτα απ' όλα θέλω να πω, από Πακιστάν ειδικά που φέρνουνε, είναι πολύ μεγάλη κορυδία και τελευταία χρόνια που ήρθανε τα μικρά παιδάκια, μετά από 12, 13 με 16. Πάρα πολλές φορές έχω δει και αρκετές φορές όταν ο άνθρωπος, ο διακινητής,
φέρνει κάποιος με κορυδία, είναι πάρα πολλές δουλειές, είναι λεφτά, είναι εργασία και τα πάντα. Όταν έρχεται ο άνθρωπος, ο μικρό παιδάκι που δεν ξέρει τίποτα, έρχεται και όταν πάει για να πάει σε κάποιο ξενώνα, κάπου που έπρεπε να μένει και δεν ξέρει τίποτα. Αρκετές φορές υπάρχει πρώτη δυσκολία μέσα σε ξενώνα, μέσα που μπορεί να μείνει. Κάποιες φορές ρωτάνε αν όταν μπήκε υπάρχει κάποιο έγγραφο. Και αρκετές φορές δεν υπάρχουν έγγραφα, γιατί οι διακινητές φέρνουν από διάφορα σημεία και κάποιες φορές δεν έχουν αυτά τα πράγματα. Τότε η πακιστανική κοινότητα βλέπει από κάποιο χωριό του, από κάποιο άνθρωπο, πώς μπορούμε να μην μείνει ο άνθρωπος μέσα σε δρόμο. Να μην μπορέσει να είναι έξω και να είναι κάπου από χωριό του, αν κάποιο υπάρχει. Δεύτερο μεγάλο πράγμα που υπάρχει είναι όταν άνθρωποι που έρχονται με κορεδία του διακινητή πηγαίνουν για να ζήσουν σε κάποιο χωράφι, σε κάποιο εργοστάσιο, για να δουλεύουν. Και αρκετές φορές ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό που έχουμε δει είναι όταν ο άνθρωπος, αν είναι κάποιος ρατσιστής ή φασίστας, όταν καταλαβαίνεις ο άνθρωπος δεν έχει χαρτιά νόμιμα, 3-4-5 μήνες λέει δεν έχετε χαρτιά, δεν θα σε πληρώσω. Αυτά τα πράγματα ο άνθρωπος, αν είναι 12 χρονών, αν είναι 50 χρονών, ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάει να δηλώσει πουθενά. Γιατί δεν υπάρχει, εγώ έχω ψάξει πάρα πολλά. Μόνο σε εργατικό κέντρο Αθήνα είχαμε πάει και έχουν πει, δηλαδή μπορείτε να έρθετε εδώ. Αλλά αρκετές φορές δεν ανοίγει κάποιο πόρτα, δηλαδή ο άνθρωπος τι μπορεί να κάνει. Και πάρα πολλές φορές άνθρωποι, εργοδότες, έχουμε από Γκοριτσά, Πρόπυργος και κάποια σημεία που είναι θύματα ρατσιστική βία. Και πάλι ο άνθρωπος δεν μπορεί να δηλώσει κάπου. Αν θα δηλώσει, αν θα πάει σε αστυνομικό τμήμα, πρώτα απ' όλα αυτός ο θύμα θα πάει μέσα από κάγκελα και μετά θα γίνουν διαδικασίες και τέτοια πράγματα. Αυτά τα πράγματα έχουν γίνει Μανολάδα, Σκάλα Λακωνίας, Ασπόρπυργο, Γκαρουτσά, Μαραθώνα, Μέγαρα και σε τέτοια σημεία. Αυτές τις μέρες ήθελα να σας ενημερώσω μήπως θα έχουμε λύση, μήπως θα μπορέσουμε να βρούμε κάποιο λύση σε Κόρινθο, που είναι, κέντρα φιλοξενίας. Πάρα πολλά άτομα έχουν ψώρα, έχουν αρρωστίες τέτοιες πολύ επικίνδυνες και δεν έχουν κάποιο τρόπο πώς μπορούν να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Και εμείς προσπαθούμε σαν Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος να ψάξουμε πώς και πού υπάρχει νόμο που τους δίνει ευκαιρία. Πάρα πολλές φορές, όπως από Κος, από νησιά, ένα παιδί, ο Ομαρ, που ήρθε, ήταν 18 χρονών και είχε ένα πολύ βαθύτατο πρόβλημα υγείας, και από helicopter έχουν φέρει 2-3-5 φορές έχει γίνει. Και αυτή είναι η τόσο μεγάλη καλοσύνη σας, τόσο μεγάλη εξυπηρετήση. Έχω ευχαριστίες από μητέρα, από πατέρα, για κάθε Έλληνας, για κάθε Ελληνών που εξυπηρετεί. Και πάρα πολλές φορές είναι τόσο μεγάλα πράγματα που έχετε κάνει, αλλά αρκετά πράγματα μείνουν και όλοι μαζί μπορούμε να τους κάνουμε, να διορθώσουμε και να έχουμε ευκαιρίες για να λύσουμε αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Προφανώς υπάρχει αυτή η καλή πλευρά της ελληνικής κοινωνίας, αλλά υπάρχει και η άλλη που είπατε για την Κόρινθο. Προφανώς δεν πρόκειται για κέντρο φιλοξενίας, πρόκειται για το κέντρο προαναχωρησιακής κράτησης, έτσι. Γι' αυτό μιλάτε στην Κόρινθο. Γι' αυτό μιλάω. Ναι. Καλώς. Και αρκετές φορές άνθρωποι που θέλουν, όταν καταλαβαίνουν είναι κορυδία και δεν έπρεπε να μείνω, έχουν πάρα πολλές δυσκολίες για να πάνε πίσω. Γιατί υπάρχουν κάποια έγγραφα που ζητάνε και γι' αυτό περνάνε μήνες και τέτοια πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τζαβέντα Σλάμ από την Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδας Η Ενότητα. Και παρακαλώ τον κύριο Ηλία Χατζή, επικεφαλής του Τμήματος Εμπορίας και Παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων του Γραφείου του ΟΗΕ για το έγκλημα και τα ναρκωτικά, να μας παρουσιάσει την έκθεση του Γραφείου για το τράφικινγκ του 1916. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και λυπάμαι και για την κατανόηση σας και των υπόλοιπων συμμετεχόντων.
Λυπάμαι που δεν είχα την ευκαιρία να ακούσω τους προηγούμενους ομιλητές, αλλά άκουσα ήδη αρκετά στοιχεία τα οποία νομίζω είναι πολύ σημαντικά για την κατανόηση γενικά του εγκλήματος εμπορίας ανθρώπων και του πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Μερικά από τα σημεία τα οποία τονίστηκαν τους προηγούμενους ομιλητές είναι η προκατάληψη που υπάρχει όσον αφορά το τι είναι εμπορία ανθρώπων σε σχέση με την πραγματική κατάσταση, το γεγονός ότι δεν είναι μόνο για σεξουαλική εκμετάλλευση, αφορά επίσης και άλλες μορφές εκμετάλλευσης, αφορά ένα αυξανόμενο αριθμό ανδρών ως θύματα, ως θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων. Δεύτερον, ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο η ευαισθητοποίηση της κοινής νόμης και πώς μπορεί αυτή να επιτευχθεί. Η χρήση, ένας ομιλητής μίλησε πολύ για την χρήση ουσιών και την εξάρτηση που αποκτούν τα θύματα πολλές φορές από τους εμπόρους. Και θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο, γιατί πολλές φορές υπάρχει μια παρανόηση. Πολλοί θεωρούν ότι η εμπορία ανθρώπων συνάδει με το θύμα να είναι φυλακισμένο, να μην έχει έλεγχο των κινήσεών του, να μην έχει τα χαρτιά του. Και πολλές φορές τα ποινικά συστήματα σε διάφορες χώρες δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι ο έλεγχος που ασκούν οι έμποροι των ανθρώπων είναι πολύ βαθύτερος και ουσιαστικά πάει ουσιαστικά μέχρι και τη χρήση, την εξάρτηση, έτσι ώστε να μπορούν να ελεγχθούν. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό σημείο είναι αυτό που εμείς πάντοτε ζητάμε, είναι η μη ποινικοποίηση ποινικά κολάσιμων πράξεων που γίνεται κατά τη διάρκεια της εμπορίας ανθρώπων, και ενώ το θύμα δεν έχει έλεγχο ουσιαστικά της βούλησής του, και μιλάμε, για να μιλήσατε για ναρκωτικά, άλλες περιπτώσεις αφορούν μικροκλοπές, επαιτία, αλλά ακόμα επίσης και συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις, ειδικά για παιδιά, στις περιοχές που Σαχάρης Αφρικής και σε περιοχές που ελέγχονται από το Ισλαμικό κράτος. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό είναι οι νέες προκλήσεις που δημιουργεί η μαζική μετακίνηση πληθυσμών, που είτε προέρχεται από πολέμους, είτε προέρχεται από φυσικές καταστροφές, και ένα φαινόμενο το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τα Ηνωμένα Έθνη και τα κράτη-μέλη, φυσικά και την Ελλάδα, αυτή την περίοδο ειδικά, και θα μιλήσω γι' αυτό. Το γραφείο το δικό μας είναι ένα μικρό γραφείο, ένα τεχνικό γραφείο. Βρισκόμαστε στη Βιέννη και είμαστε θεματοφύλακες της Σύμβασης του Παλέρμου, της Σύμβασης για την Καταπολέμηση του Διασυνοριακού Οργανωμένου Εγκλήματος και των δύο πρωτοκόλων, του πρωτοκόλου για την καταπολέμηση εμπορίας ανθρώπων και του πρωτοκόλου για την λαθρεία διακίνηση μεταναστών. Το πρώτο σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι η εμπορία ανθρώπων είναι ένα δίκημα σχετικά νέο. Ο ορισμός του ανάγεται στην υπογραφή της Συνθήκης του Παλέρμου και του πρωτοκόλου που έγινε το 2000, και ο ορισμός αυτός προβλέπει τρία βασικά στοιχεία για το έγκλημα. Πρώτον, μία ενέργεια, στρατολόγηση, μεταφορά, μετακίνηση, υπόθαλψη, υποδοχή προσώπων, τη χρήση ενός μέσου όπως είναι η απειλή, η χρήση βίας για παράδειγμα, και τρίτον, πρέπει να γίνεται με σκοπό την εκμετάλλευση. Είτε σεξουαλική εκμετάλλευση, είτε καταναγκαστική εργασία ή άλλες μορφές εκμετάλλευσης, πολύ πιο συγκεκριμένες σε άλλες περιοχές του κόσμου, όπως είναι για παράδειγμα η επαιτία, όπως είναι η αφαίρεση οργάνων, όπως είναι για παράδειγμα επίσης η στρατολόγηση σε τρομοκρατικές οργανώσεις ή σε ένοπλες ομάδες. Το δεύτερο στοιχείο είναι η ορθή κατανόηση των στοιχείων του ορισμού σε σχέση με άλλα εγκλήματα και ειδικά με τη λαθρεία διακίνηση μεταναστών. Στην πράξη, τα δύο εγκλήματα αυτά συγχέονται πολλές φορές, μάλλον όχι συγχέονται, συνδέονται πολλές φορές, γιατί ακριβώς οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές και οι άνθρωποι οι οποίοι μετακινούνται κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι πολύ ευάλωτοι σε εκμετάλλευση, που σημαίνει ότι πολύ εύκολα μπορεί να πέσουν θύματα εμπορίας ανθρώπων. Και οι τελευταίες μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη, για παράδειγμα, και οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές έχουν αποδείξει αυτό το στοιχείο. Απ' την άλλη, πάλι αποτελούν δύο διαφορετικά εγκλήματα. Στην περίπτωση της λαθρείας διακίνησης μεταναστών, τουλάχιστον αρχικά υπάρχει συνένεση του διακινούμενου να διακινηθεί. Δεύτερον, η λαθρεία διακίνησης είναι πάντοτε διασυνοριακή. Η εμπορία ανθρώπων δεν είναι, μπορεί να αφορά ημεδαπούς και αλλοδαπούς, αλλά να γίνεται σε μία χώρα μέσα. Και το τελευταίο είναι ότι η εμπορία ανθρώπων αφορά στην εκμετάλλευση ενός προσώπου και συνεχίζει όσο συνεχίζει η εκμετάλλευση. Η λαθρεία διακίνηση σταματά μόλις μετακινηθεί ο διακινούμενος από τους διακινητές. Τώρα, το πρωτόκολλο αποτελεί το πρώτο διεθνές κείμενο το οποίο όρισε την εμπορία ανθρώπων και ζήτησε την ποινικοποίηση, την πρόληψη, την προστασία των θυμάτων και τη διεθνή συνεργασία. Αυτή τη στιγμή έχει 170 κράτη-μέλη στη σύμβαση, από τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ.
που σημαίνει ότι έχουμε ουσιαστικά αυτό που λέμε μια παγκοσμιοποίηση του κειμένου αυτού, καθώς 170 από τα 193 κράτη-μέλη είναι μέρη του σύμβασης και του πρωτοκόλλου. Για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό και για τα κράτη-μέλη, γιατί ουσιαστικά αποτελεί μια πλατφόρμα διεθνούς συνεργασίας. Εφόσον το έγκλημα αναγνωρίζεται σε όλα αυτά τα κράτη-μέλη, η διεθνή συνεργασία είναι πολύ πιο εύκολη. Ή θα έπρεπε να είναι πολύ πιο εύκολη, γιατί υπάρχουν ορισμένα προβλήματα εδώ. Το πρωτόκολλο ακολουθήθηκε από διάφορες περιφερειακές συμβάσεις, οι οποίες έχουν μεγάλη σημασία, γιατί παίρνουν το πρωτόκολλο και το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Βασισμένες πάντα όμως αυτές οι συνθήκες στα κεκτημένα του πρωτοκόλλου. Και μιλάω για τη Σύμβαση Συμβουλίου της Ευρώπης του 2008, την Οδηγία 36 του 2001 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόλις πρόσφατα τη Σύμβαση του Συνδέσμου Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας, που είναι αρκετά σημαντική. Τώρα, το γραφείο μας κάθε διετία δημοσιεύει μια έκθεση για την παγκόσμια κατάσταση όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων. Η τελευταία δημοσιεύτηκε το 2016, περιλαμβάνει στοιχεία από 136 χώρες. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι η έκθεση αυτή δεν είναι το δικό μας, η δικιά μας εκτίμηση του τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη, αλλά βασίζεται στα στοιχεία που τα ίδια τα κράτη-μέλη δίνουν στον ΟΗΕ. Αυτό μπορεί να πει κάποιος ότι έχει και μία αδυναμία ως προς το γεγονός ότι δεν έχουμε μία δικιά μας εκτίμηση της κατάστασης. Απ' την άλλη όμως έχει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το στοιχείο ότι τα στοιχεία αυτά δεν αμφισβητούνται από κανέναν ούτε από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Και θα σας παραθέσω ορισμένα στοιχεία που νομίζω είναι πολύ σημαντικά. Καταρχήν, το 88% των κρατών έχει νομοθεσία που ποινικοποιεί την εμπορία ανθρώπων. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και σημαίνει σε πολύ λίγα εγκλήματα, ειδικά που αφορούν το οργανωμένο έγκλημα. Ενώ όμως υπάρχει νομοθεσία, η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι σχετικά προβληματική σε ένα μεγάλο αριθμό κρατών. Έχουμε μία σταθερή, περίπου μία στις τέσσερις χώρες, είτε δεν θα έχουν καθόλου καταδίκες, είτε θα έχουν καταδίκες από 1 έως 10 καταδίκες αναδιετία. Και αυτό είναι ένα σταθερό ποσοστό τα τελευταία 10 χρόνια. Για μας αυτό είναι λίγο ανησυχητικό, γιατί δείχνει ότι υπάρχει μια στασιμότητα ως προς την εφαρμογή του πρωτοκόλλου. Από την άλλη όμως, η έκθεση βρήκε ότι όσο πιο πολλά χρόνια υπάρχει νομοθεσία που εφαρμόζεται, τόσο πιο απτά αποτελέσματα έχει. Που σημαίνει ότι επειδή ακριβώς το πρωτόκολλο είναι πολύ νέο, μπήκε σε εφαρμογή μόλις, τέθηκε σε εφαρμογή μόλις το 2004, είναι 13 χρόνια μόνο. Ευελπιστούμε ότι τα κράτη-μέλη με την πάροδο του χρόνου θα εφαρμόσουν, θα έχουν δυνατότητα να εφαρμόσουν πολύ καλύτερα την νομοθεσία που ήδη υφίσταται. Το επόμενο στοιχείο είναι ότι η έκθεση βρήκε ότι πιστοποίησε από τα στοιχεία που δόθηκαν τα κράτη-μέλη 500 διασυνοριακές ροές. Το τέσσερι 500 δρόμους που χρησιμοποιούν ή έμποροι για να διακινήσουν θύματα μεταξύ των κρατών. Ταυτόχρονα όμως βρήκε και μια αύξηση της εσωτερικής εμπορίας ανθρώπων, η οποία πλέον ανέρχεται παγκοσμίως, και αυτά είναι για όλο τον κόσμο, δεν είναι συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές διαφέρουν, αλλά είναι πάνω από 40%. Δηλαδή 4 στα 10 θύματα είναι η μεταπή, η εμπορία συμβαίνει μέσα στη χώρα χωρίς μετακίνηση εκτός της χώρας. Τώρα, η πλειοψηφία των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων εξακολουθεί να είναι οι γυναίκες με 51%. Έχουμε όμως ένα αυξανόμενο ποσοστό ανδρών, κυρίως γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχει μια αυξανόμενη τάση κατανόησης της εμπορίας ανθρώπων για καταναγκαστική εργασία, στην οποία οι άντρες ήταν τα περισσότερα θύματα σε σχέση με τη σεξουαλική εκμετάλλευση που αφορά περισσότερο γυναίκες. Ένα στα τέσσερα θύματα είναι παιδιά. Αυτό για μας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές του κόσμου τα ποσοστά είναι πολύ μεγαλύτερα. Στην υποσαχάρη Αφρική είναι το 64% των θυμάτων, 62% στην Κεντρική και Λατινική Αμερική, ενώ στην Ανατολική Ευρώπη και Κεντρική Ασία είναι μόλις 8%. Η εμπορία ανθρώπων για το σκοπό της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παραμένει η πιο συνηθισμένη μορφή. Είναι το 54% παγκοσμίως των περιπτώσεων. Ακολουθεί η καταναγκαστική εργασία και άλλες μορφές εκμετάλλευσης όπως η επετεία, παραγωγή πορνογραφικού υλικού, αφαίρεση οργάνων και μερικές άλλες που θα μιλήσουμε αργότερα. Τώρα, η Παγκόσμια Έκθεση αφιερώνει και μια ενότητα σε ένα ζήτημα που τα τελευταία χρόνια άγγιξε ιδιαίτερα την Ελλάδα και αφορά τη σχέση μεταξύ συγκρούσεων, μεταναστευτικών ροών και προσφυγικών ροών και εμπορίας ανθρώπων. Τα τελευταία 5 χρόνια οι μετακινήσεις πληθυσμών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου αυξήθηκαν. Μεγάλο μέρος των μετακινήσεων οφείλεται σε σύγκρουση στη Συρία αλλά και στο Ιράκ, καθώς και σε γενικότερες εντάσεις στην περιοχή. Η μακρόχρονη διαμονή πληθυσμών εκτός της χώρας τους, χωρίς πόρους, χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον, χωρίς προοπτικές και συχνά χωρίς ελπίδα, τους καθιστά εύκολη λία για όσους είναι έτοιμοι να εκμεταλλευτούν την ευαλωτότητά τους.
Θα ήθελα να πω ότι η προηγούμενη μας έκθεση μέχρι το 2012, για παράδειγμα, δεν υπήρχε στην Ευρώπη κανένα ταυτοποιημένο θύμα από τη Συρία. Το 2014, που κάλυψε την περιοχή 10-12 όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Συρία, είχαμε 12 χώρες οι οποίες ανέφεραν θύματα συριακής καταγωγής. Και ο αριθμός αυτός αυξήθηκε στην τελευταία μας έκθεση του 2016. Ταυτόχρονα, επίσης, στις χώρες όπου σοβούν ένοπλες συγκρούσεις, εμπλεκόμενοι πολλές φορές οι ένοπλες αυτές ομάδες χρησιμοποιούν την εμπορία ανθρώπων και ουσιαστικά τη δουλεία αυτή καθεαυτή ως έναν τρόπο εξοικονόμησης χρημάτων για τις παράνομες δραστηριότητες τους και αφορούν μέσω πράξεων που αφορούν τη στρατολόγηση δια της βίας ανδρών αλλά και παιδιών σε στρατιωτικές και τρομοκρατικές οργανώσεις και φυσικά η εκμετάλλευση σεξουαλικά απευθέντων γυναικών. Τώρα, όσον αφορά την Ελλάδα, οι εκθέσεις μας πάνε μέχρι το 2005. Είχαμε καλύπτουν περιόδους πριν την ημερομηνία της έκθεσης. Δηλαδή, έχουμε το 2009 που κάλυψε την περίοδο 2005-2007, το 2012 που κάλυψε την περίοδο 8-10, 10-12 και η τελευταία μας έκθεση που κάλυψε την περίοδο 12-14. Εγώ θα σας παραθέσω τα στοιχεία από ένα συγκερασμό όλων αυτών των εκθέσεων που δείχνουν το τι στοιχεία έχει δώσει η Ελλάδα σε εμάς σε μια περίοδο μιας δεκαετίας. Ο αριθμός των εντοπιστέντων θυμάτων από το κράτος, και γνωρίζω την εσωτερική διαδικασία και έχει σχέση με την, νομίζω, την αναφορά που έκανε ο κύριος από την Α21 για τα θύματα που εντοπίζονται από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι αριθμοί αφορούν τα επίσημα αναγνωρισμένα θύματα, αυτοποιημένα από εισαγγελείς. Κυμαίνεται από 75 μέχρι 120 κάθε χρόνο. Οι γυναίκες θύματα κάθε χρόνο ήταν 2-5 φορές περισσότεροι από τους άντρες, εκτός από το 2013 που έχουμε μία αναλογία 50%-50%, και νομίζω ότι αφορά αυτό κυρίως το μεγάλο αριθμό ανδρών θυμάτων που επαναγνωρίστηκαν ως θύματα εμπορίας στο αρχικό στάδιο της Μανολάδας, της υπόθεσης Μανολάδας. Το ποσοστό των ανηλίκων είναι μεταξύ 5-15% του συνόλου. Όσον αφορά τον αριθμό των καταδικαστικών αποφάσεων, από το 2000, στην τελευταία μας έκθεση και στην προηγούμενη, δεν αναφέρθηκε καμία καταδικαστική απόφαση από την Ελλάδα. Αναφέρθηκαν 288 υποθέσεις ποινικής δίωξης με 944 διοχθέντες, αλλά δεν έχουμε γνώση αν οι υποθέσεις αυτές έφτασαν ποτέ στο κρατήριο, εάν υπήρξαν καταδίκες, εάν υπήρξαν αθωώσεις, τι έγινε με αυτές τις υποθέσεις. Στην περίοδο 2007-2010 καταγράφηκαν 200 υποθέσεις με 79 καταδικαστικές αποφάσεις. Τώρα, όσον αφορά τις μορφές εκμετάλλευσης, τα περιστατικά σεξουαλικής εκμετάλλευσης είναι 3-5 φορές περισσότερα από άλλες μορφές εμπορίας. Και από το 2012 και μετά έχουμε σταθερά την εμφάνιση στα στατιστικά της αναγκαστικής επαιτίας ως μορφής εμπορίας. Είχαμε 14 υποθέσεις το 2012, 6 το 2013 και 17 το 2014. Όσον αφορά την εθνικότητα των θυμάτων, και νομίζω αναφέρθηκε και ένα παρόμοιο στοιχείο από κάποιον από τους ομιλητές, η πλειονότητα που αναφέρει η Ελλάδα είναι από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βουλγαρία, Ρουμανία. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα ημεδαπά θύματα δεν εμφανίζονται μέχρι το 2011. Το 2014 καταγράφονται 4 Έλληνες θύματα, Έλληνες Ελληνίδες, επί συνόλου 268 θυμάτων, και το 2016 ο αριθμός αυτός φτάνει τους 24, επί συνόλου 312 θυμάτων. Τώρα, τι κάνουμε εμείς ως γραφείο και ποιος είναι ο ρόλος μας πέρα από την έκθεση? Ο ρόλος μας είναι να παρέχουμε αρρωγή στα κράτη-μέλη, να παρέχουμε αρρωγή για την εκπαίδευση, για την κατανόηση του εγκλήματος, για την εκπαίδευση αστυνομικών, εισαγγελικών και δικαστικών αρχών. Από το γραφείο μας στη Βιέννη, και είμαστε μια πολύ μικρή ομάδα που δουλεύουμε στον τομέα αυτό, πραγματοποιήσαμε 106 δραστηριότητες, περίπου μια δραστηριότητα ανά 10 μέρες. Δουλέψαμε σε περισσότερα από 70 κράτη και εκπαιδεύσαμε περισσότερους από 2.500 αστυνομικούς, δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς. Και επίσης βοηθήσαμε να γίνουν 28 περιφερειακές και διεθνείς συναντήσεις. Επίσης, να τονίσω ότι το γραφείο μας έχει προγράμματα σε περίπου 25 χώρες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων χωρών, κλειδιά για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, σχεδόν σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές του κόσμου. Τώρα, είπα στην αρχή της ομιλίας μου ότι η χρονιά αυτή είναι πολύ σημαντική για τα Ηνωμένα Έθνη όσον αφορά και την εμπορία ανθρώπων, αλλά και τη λαθρεία διακίνηση μεταναστών και το μεταναστευτικό σε ένα ευρύτερο πεδίο. Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, δύο πολύ σημαντικές συναντήσεις της Ολομέλειας θα γίνουν μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο. Η μία στη Βιέννη από 4 μέχρι 5 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της επεξεργασίας του Παγκόσμιου Συμφώνου για τη Μετανάστευση.
Είναι η πρώτη φορά που η Γενική Συνέλευση από τη Νέα Υόρκη θα συνεδριάσει στη Βιέννη. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό σε όλα τα χρόνια που υπάρχει έδρα του ΟΗΕ στη Βιέννη. Η δεύτερη θα γίνει στη Νέα Υόρκη από 27 ως 28 Σεπτεμβρίου και θα αφορά την αναθεώρηση της στρατηγικής της Γενικής Συνέλευσης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Το γραφείο μας έχει την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης αυτών των συζητήσεων και φυσικά ευελπιστούμε σε μια πολύ στενή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές. Η Ελλάδα μάλιστα είχε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη διοργάνωση της δεύτερης ολομέλειας της Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη για το πλαίσιο της αναθεώρησης της στρατηγικής για την καταπολέμηση εμπορίας ανθρώπων. Δύο λόγια τέλος για το Συμβούλιο Ασφαλείας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας για πρώτη φορά στα χρονικά ασχολήθηκε με την εμπορία ανθρώπων πέρυσι το Δεκέμβριο, για δεύτερη φορά μάλλον στα χρονικά, αλλά για πρώτη φορά εξέδωσε απόφαση, την 2331, η οποία είναι για μας απόφαση θεσμός, αφορά την εμπορία ανθρώπων, η οποία γίνεται και προέρχεται από εμπόλεμες σειράξεις, ιδιαίτερα από τη δράση του Ισλαμικού κράτους στη Συρία και το Ιράκ, καθώς επίσης και από τη δράση της Μπόκου Χαράμ στη Δυτική και Κεντρική Αφρική. Έχει μια σειρά πολύ πολύ αυστηρών υποχρεώσεων για τα κράτη-μέλη. Το γραφείο μας έχει την ευθύνη της σύνταξης της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα στο Συμβούλιο Ασφαλείας και έχουμε ζητήσει από τα κράτη-μέλη να μας ενημερώσουν, να μας δώσουν πληροφορίες για τις ενέργειες που έχουν κάνει για την εφαρμογή της απόφασης αυτής. Προσβλέπουμε φυσικά στα στοιχεία που θα στείλει και η Ελλάδα για την έκθεση αυτή. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι η μάχη κατά της εμπορίας ανθρώπων δεν έχει ακόμα κερδιθεί. Έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο δρόμο από το πρωτόκολλο το 2004 και το γεγονός ότι τότε μόνο 13% των χωρών είχαν ποινική νομοθεσία που να ποινικοποιεί, την εμπορία ανθρώπων μέχρι σήμερα. Υπάρχουν όμως μεγάλες προκλήσεις. Αναφέρθηκαν μερικές και από τους ομιλητές, κυρίως οι εμπόλεμες σειράξεις, κυρίως οι μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, οι οποίοι δημιουργούν μια ευαλωτότητα στην εκμετάλλευση και σε ακραίες μορφές εκμετάλλευσης, γιατί η εμπορία ανθρώπων είναι ακραία μορφή εκμετάλλευσης. Και για μας, εκείνο που έχει πολύ σημασία, είναι να γνωρίζουν τα κράτη-μέλη ότι είμαστε στη διάθεσή τους, ότι έχουμε την τεχνική δυνατότητα να παρέχουμε υποστήριξη. Παρέχαμε υποστήριξη στην Ελλάδα, δουλέψαμε επίσης με το γραφείο του Εθνικού Συντονιστή για την καταπολέμηση εμπορίας ανθρώπων τον Απρίλιο, με δύο διμερίδες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε πολύ καλή ανταπόκριση, ελπίζουμε να συνεχίσουμε. Και το γραφείο μας είναι στη διάθεσή σας και στη διάθεση Επιτροπής για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειάζεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ηλία Χατζή από το γραφείο του ΟΗΕ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και των ναρκωτικών. Μπορούμε να σχολιάσουμε σε ένα δεύτερο κύκλο τα όσα μας παρουσίασε και νομίζω ότι αρχίζουμε από την εκπρόσωπο του γραφείου του Εθνικού Εισηγητή, την κυρία Μαρία Βερβερίδου. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ απλά θα επιβεβαιώσω την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, η οποία μέσω αυτής της συνεργασίας εκπαιδεύσαμε, όπως είπα και την πρώτη φορά που πήρα το λόγο, επαγγελματίες πρώτης γραμμής σε σύνολο... Συνολικά εκπαιδεύσαμε πάνω από 100 άτομα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επίσης, συνεισφέραμε, το γραφείο μας συνεισέφερε στην προηγούμενη έκθεση του γραφείου το ερωτηματολόγιο για την παγκόσμια έκθεση πάνω στην εμπορία ανθρώπων το 2016 και αυτή την περίοδο, στο πολύ κοντινό μέλλον, θα στείλουμε και τα στοιχεία για το 2017, για την περίοδο 2015-2017. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Χατζή για άλλη μια φορά και σε πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστούμε και εμείς την κυρία Βερβερίδου και για την οικονομία του χρόνου. Από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το λόγο έχει... Θα μιλήσει και η κυρία Γιαννή, ίσως σε λίγο... Ωραία, θα μοιραστείτε το χρόνο λοιπόν, ο κύριος Χομπάς και η κυρία Γιαννή. Απλά εγώ συμπληρωματικά, ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστούμε τον κύριο Χατζή για την παρουσίαση. Συμπληρωματικά, στην πρώτη τοποθέτηση σχετικά με τον Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς για Θύματα Εμπορίας,
τη διαχείριση του οποίου έχει το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Να πω ότι υπάρχει, όπως είπα και το Γραφείο Τιμάτων Στέγασης τούτων άσυλων και ασυνόδων ανηλίκων, που γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, ένας πολύ σημαντικός μηχανισμός που θα μπορούσε να βοηθήσει εφόσον οι διαδικασίες ταυτοποίησης, αναγνώρισης και αναφοράς βελτιωθούν σημαντικά στη χώρα, από τα σημεία εισόδου, ειδικά των προσφύγων και μεταναστών. Αλλά να σας ενημερώσω, για όσους δεν το ξέρουν, ότι σύντομα θα ανατεθεί στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα οριστεί μάλλον αρμόδια αρχή, ο φορέας μας, για την Επιτροπή των Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Είναι ένα νομοσχέδιο που το αναμένουν πολύ όλοι οι φορείς. Απλά να πω ότι, γιατί υπόθηκε και στις προηγούμενες τοποθετήσεις, ότι είναι αλήθεια ότι γίνονται σημαντικές θεσμικές κινήσεις και αλλαγές. Αυξάνονται πάρα πολύ οι αρμοδιότητες και είναι σημαντικό αυτό, ενώ σε σχέση με έναν κεντρικό μηχανισμό που χρειάζεται να διαχειρίζεται όλα αυτά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι λειτουργούμε πάρα πολύ αποδυναμωμένα, πάρα πολύ δύσκολα. Δεν έχουν γίνει προσλήψεις προσωπικού στο φορέα μας και θέλω και μέσα από αυτό το θεσμό να το δηλώσω και να παρακαλέσω η πολιτεία να με ρυμνήσει, να ενισχυθεί το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτούς τους ρόλους. Είναι άλλο πράγμα η ψήφιση των νομοσχεδίων και άλλο η υλοποίησή τους, όπως καταλαβαίνετε. Και η αλήθεια είναι λειτουργούμε τώρα με την βοήθεια διεθνών οργανώσεων, της ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ και της UNICEF, οι οποίες μας έχουν δανείσει λίγο προσωπικό για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις αρμοδιότητές μας. Αυτό ήθελα να πω εγώ να τοποθετηθώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Χοβά. Συνεχίζει, είπαμε, η κυρία Θεοδώρα Γιαννή. Ναι, θα ήθελα λίγο να μιλήσω από την πλευρά ενός φορέα που παρέχει προστασία σε θύματα και γενικά σε ευάλωτους πληθυσμούς. Πραγματικά είμαστε εν μέσω κρίσεων προσφυγικής και οικονομικής ταυτόχρονα για τη χώρα. Και για άλλη μια φορά και αυτό το έκλειμα. Το έγκλημα, το τράφικινγκ, το οποίο είναι γνωστό πόσο γρήγορα εξελίσσεται, βρίσκεται μπροστά μας και ήδη βλέπουμε να παίρνει και καινούργιες μορφές. Δηλαδή, βλέπουμε ότι πρόσφυγες φτάνουν στην Ελλάδα ενώ ήδη έχουν πέσει θύματα εμπορίας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Πρόσφυγες που στρατολογούνται μέσα στα camps, και ενώ περιμένουν την εξέλιξη της δικής τους, της αίτησης ασύλου τους ή την συνέχιση του ταξιδιού τους, κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα λυθεί. Και πιστεύουμε ότι αυτά τα προβλήματα θα τα βλέπουμε να αυξάνονται όλο και περισσότερο όσο αυτή η διάρκεια της αναμονής και της αβεβαιότητας συνεχίζεται. Ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε στη χώρα την οικονομική κρίση και ακούσαμε από τον κύριο Χατζή την αύξηση γενικά σε όλες τις χώρες του εσωτερικού τράφικινγκ αλλά και θύματα τράφικινγκ Έλληνες υπηκόους. Αυτό είναι εξαιρετικά καινούριο. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να χτυπήσει περισσότερα καμπανάκια κινδύνου διότι ξέρουμε ότι πολλοί νέοι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν μια λύση στο πρόβλημά τους εκτός της χώρας και αυτό βεβαίως καθιστά και Έλληνες υπηκόους πιθανά θύματα εμπορίας. Αυτές είναι οι συνθήκες στις οποίες πρέπει να δουλεύουμε. Γι' αυτό ως ΕΚΑ πιστεύουμε ότι πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί διότι χρειάζεται πολλή μεθοδικότητα για να αναπτυχθεί και αυτό το οποίο φαίνεται ότι λείπει και ακούσαμε και από τους εκπροσώπους των κοινοτήτων η εμπιστοσύνη στο κράτος και στο ότι μπορεί να ενεργήσει, να βοηθήσει και τόσο ώστε να συμβάλλει στο πραγματικό πρόβλημα, στην πραγματική αιτία του φαινομένου που καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έρχονται στη χώρα για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τους διότι εκεί από όπου προέρχονται η κατάσταση είναι πολύ άσχημη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Γιαννή από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Από τη Διωτήμα το λόγο έχει η κυρία Αγγελική Σεραφείμ, δικηγόρος, συνεργάτρια του Κέντρου Γυναικείων Μελετών και Ερευνών Διωτήμα. Ευχαριστώ. Σε σχέση
με την παρουσίαση που μόλις ακούσαμε και ευχαριστούμε πολύ, και εμείς να επιβεβαιώσουμε ότι αυτά τα ευρήματα από τις λίγες υποθέσεις που έχουν παραπεμφθεί στη Διωτήμα, όπως ανέφερε η κυρία Αλιάπη πρωτίδερα, έχουμε δει ακριβώς αυτά. Δηλαδή, ποινική δίωξη θυμάτων, που όσο είναι υπό εκμετάλλευση, μπορεί να έχουν πλαστά έγγραφα και ουσιαστικά να διώκονται για παράνομες πράξεις που τους αποδίδονται, οι οποίες απλά έχουν διευκολύνει την εκμετάλλευσή τους, δηλαδή έχουν ωφελήσει το κύκλωμα. Και ενώ θα μπορούσε ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης να έχει αναστείλει την ποινική δίωξη ή και απόσχει από αυτή, βλέπουμε, είδαμε και χειριστήκαμε και τέτοια υπόθεση, να τρέχουν παράλληλα δύο ποινικές διαδικασίες, μια δικογραφία που να είναι κατηγορούμενοι οι δράστες της εμπορίας ανθρώπων, θύμα χαρακτηρισμένο από τον εισαγγελέα ως θύμα trafficking, και παράλληλα μια ποινική διαδικασία σε βάρος του θύματος, γιατί είχε πλαστή άδεια διαμονής και γενικά πλαστά νομοποιητικά έγγραφα στην Ελλάδα. Αυτό το παράδοξο κατέληξε να λυθεί με μια απόφαση αθωτική. Ωστόσο, όλα αυτά τα χρόνια που ξέρουμε τις χρονοβόρες διαδικασίες, αντί να προστατεύεται το θύμα, ενισχύθηκε η ευαλωτότητά του. Και μπορεί οι προσωπικές περιστάσεις της συγκεκριμένης γυναίκας να ήταν κάπως ευνοϊκές, ωστόσο μπορούμε να φανταστούμε περίπτωση που να μην τις είχαν τύχει κάπως ευνοϊκές καταστάσεις μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος, πώς ουσιαστικά το όλο σύστημα θα την είχε επαναθυματοποιήσει. Φυσικά έχουμε στις εξαρτητικές σχέσεις, πέρα από τις απειλές και τα πολύ προφανή και τις βιοπραγίες σε βάρος των γυναικών και την εξάρτηση από ναρκωτικά που κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη δουλειά και των υπηρεσιών και του ΕΚΑ στο να βοηθήσουν αυτές τις γυναίκες, γιατί πλέον έχεις να παλέψεις με μια ακόμα εξάρτηση. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα είναι, και αφορά την προστασία της γυναίκας, είναι η διάρκεια της άδειας διαμονής, την οποία δικαιούται εκ του νόμου να έχει ως χαρακτηρισμένη ως θύμα trafficking. Αυτή λοιπόν η διάρκεια, έχουμε κάπως βελτιωμένο νομικό καθεστώς τώρα, δηλαδή μέχρι την περάτωση της ποινικής διαδικασίας δικαιούται να έχει άδεια διαμονής. Και αυτό που μέχρι πρότινος δεν υπήρχε, υπάρχει ότι μετά το πέρας της ποινικής διαδικασίας μπορεί να ανανεώσει την άδεια διαμονής σε άλλη κατηγορία. Αυτή η άλλη κατηγορία όμως είναι εργασία. Δηλαδή αντιμετωπίζεται από την πολιτεία σαν να σταματάει η ευαλωτότητά της με την περάτωση ποινικής διαδικασίας, και χωρίς να εξετάζουμε και αν καταδικάζονται ή όχι οι δράστες. Και πλέον έρχεται η απαίτηση αυτή η γυναίκα να έχει μια ομαλή ένταξη, που ποιος τέλος πάντων έχει φροντίσει για αυτή, άλλο θέμα, να έχει μια ομαλή ένταξη που να είναι τακτοποιημένη σε ασφαλιστικές υποχρεώσεις, να έχει μια σταθερή εργασία κτλ. Άρα ερχόμαστε πάλι γιατί έχουμε το πρόβλημα στην ταυτοποίηση. Όταν δεν έχουμε ένα πλαίσιο προστασίας που είτε ο επαγγελματίας είτε και η ίδια η γυναίκα να μπορεί να έχει εμπιστοσύνη ότι θα λειτουργήσει σε ένα βάθος χρόνου, δηλαδή όταν ξέρουμε ότι με το πέρας ποινικής διαδικασίας μπορεί να βρεθεί αυτή η γυναίκα πάλι έκθετη, είναι πολύ δύσκολο να πάρει την απόφαση να καταγγείλει, να βγει από το κύκλωμα, γιατί θα βγει σε αχαρτογράφητα νερά και θα είναι εκτεθειμένη σε πολλούς κινδύνους. Η νομική βοήθεια είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί τυπικά έχουμε δυνατότητα δωρεάν νομικής βοήθειας στα θύματα trafficking. Στην πράξη δεν γίνεται, δεν υπάρχει μία δίωδος παραπομπής στο σύστημα νομικής βοήθειας, στο δικηγορικό σύλλογο. Και εδώ παρεμπιπτόντως να πω ότι δεν υπάρχει καμιά ειδική εκπαίδευση ημών των δικηγόρων για τέτοια θέματα. Δηλαδή και να υπήρχε παραπομπή, βάζουν ένα ερωτηματικό. Δεν θα ήταν αποτελεσματική όλη η υποστήριξη. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε δει και υποθέσεις που τελικά η γυναίκα στον αγώνα της για την επιβίωση μετά από όλη αυτή την περιπέτεια σταματά να παρακολουθεί την ποινική διαδικασία, δεν έχει δικηγόρο και τελικά καταλήγει στο δεύτερο βαθμό μετά από χρόνια υπόθεση με τη γυναίκα να έχει αλλάξει διεύθυνση, να μην έχει δηλώσει ποτέ παράσταση πολιτικής αγωγής, να είναι απλή μάρτυρας, να μην την
την βρίσκουν και να καταλήγουμε με αθωωτικές αποφάσεις. Δεν έχουμε επαρκή στοιχεία και καλό θα ήταν κάποια στιγμή να γίνει μια ποιοτική έρευνα στις δικογραφίες που αφορούν αυτά τα ζητήματα και θα βγάζαμε χρήσιμα συμπεράσματα. Εν κατακλείδη, να αναφέρω ότι στη σημερινή συγκυρία που συζητάμε και για το τράφικινγκ σε σύνδεση και με τις προσφυγικές ροές, να πούμε ότι όχι μόνο είναι δύσκολη η ταυτοποίηση, δύσκολη υπό την έννοια και μη αποτελεσματική, αλλά έχουμε και φαινόμενα που οι ίδιες οι συνθήκες εξωθούν ανθρώπους, αυτό που λέμε γυναίκες και άντρες, survival sex. Δηλαδή μέσα σε αυτή τη συνθήκη καταλαβαίνουμε τώρα με σε ποια βάση μπορεί να κάνουμε την κουβέντα ότι θα εντοπίσουμε τα θύματα οργανωμένων κυκλωμάτων. Δεν ξέρω αν έμειναν 30 δευτερόλεπτα γιατί... Ευχαριστούμε την κυρία Σεραφείμ από τη Διοτήμα και τον λόγο από το Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης. Για τα υπόλοιπα λεπτά έχει η κυρία Νίκη Ρουμπάνη. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να εστιάσω πολύ σύντομα σε ορισμένα σημεία. Καταρχήν μας είπε ο κύριος Χατζής ότι υπήρξαν ως το 2007 288 διώξεις και μετά 79 καταδίκες. Αν έχουμε δηλαδή μία καταδίκη προς τρεις διώξεις περίπου ή λιγότερο, μία προς τέσσερις κοντεύει να είναι, αυτό το δίνει και η δική μας η εμπειρία ότι πάρα πολλές διώξεις δεν καταλήγουν σε καταδίκη, διότι έχουμε πολύ χρονοβόρες διαδικασίες εδώ στην απόδοση δικαιοσύνης. Πάρα πολλές φορές οι δράστες καταδικάζονται για τράφικινγκ σε πρώτο βαθμό και σε δεύτερο βαθμό μετά αυτό γίνεται μαστροπία, διευκόλυνση εκολασίας κλπ. Διότι ακριβώς τα θύματα δεν έχουν στηριχτεί και δεν μπορούν να παραδώσουν τη δική τους την εμπειρία στο δικαστήριο, παρά είναι μονάχα τα πρώτα γραπτά που έχουν δώσει στους ανακριτές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να υπάρχει μια νομική στήριξη σε όλη τη διαδικασία, έτσι ώστε τα θύματα να μπορεί να είναι μάρτυρες. Όχι για να βρούνε μόνο το δίκιο τους, αλλά για να βρούμε ως κοινωνία το δίκιο μας. Η σκλαβιά ευτελίζει την ανθρωπιά μας. Εάν δεν μπορούμε σαν κοινωνία να χτυπάμε αυτά τα κυκλώματα, τα οποία δεν εμπορεύονται απλώς ανθρώπους, εμπορεύονται και ναρκωτικά, εμπορεύονται τα παιδιά μας τα ίδια, δεν μπορούμε σαν κοινωνία να λέμε ότι έχουμε δικαιοσύνη. Κάθε ένα από αυτά τα θύματα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας βοηθάει να έχουμε μια καλύτερη κοινωνία. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η διαδικασία η νομική, η οποία θα στηρίζει τα θύματα και γι' αυτό συνδέεται και άμεσα με την επανένταξη των θυμάτων. Όταν είχαμε ξεκινήσει εμείς την δική μας, το δικό μας ξενώνα το 2003, είχαμε πάρει συμβουλή από σε συνέδρια διεθνή από τους Ιταλούς ότι για 2 χρόνια πρέπει να προβλέψουμε αρρωγή στα θύματα. Μπορεί να φύγουν στους 2-3 μήνες να βρουν ένα σπίτι, να βρουν μια δουλειά, μετά να αντιχάσουν τη δουλειά, να ξανάρθουν στον ξενώνα. Να υπάρχει μια ανοιχτή στέγη, να υπάρχει δυνατότητα να μορφωθούν, να ξαναπάνε σχολείο. Αυτά τα 2 χρόνια ήταν η συμβουλή που μας είχαν δώσει και στάθηκαν πολύ κρίσιμα και στο να φτιάξουμε πάρα πολλούς μάρτυρες. Και γι' αυτό έχουμε και κυνηγηθεί άγρια από τα κυκλώματα. Αυτοί οι μάρτυρες οι οποίοι φτιάχνουμε πρέπει να έχουν εκτός από όλα τα άλλα να έχουν και μια αξιοπρεπή αντιμετώπιση τώρα στην επόμενη φάση, το είπε και η προηγούμενη ομιλήτρια, δηλαδή όταν έρχονται να ξαναζητήσουν παραμονή να μην τις μεταχειριζόμαστε σαν άνεργες γυναίκες οι οποίες ξαφνικά έχουν βγει στην αγορά εργασίας και γιατί δεν βρήκαν ακόμα δουλειά. Δηλαδή πρέπει να δούμε πιο σοβαρά όλο αυτό το κομμάτι της επανένταξης. Ένα θύμα επίσης πρέπει να αντιμετωπίζεται με πολύ εξειδικευμένο τρόπο. Οι μη κυβερνικές οργανώσεις και το ΕΚΑ έχουν κάνει μια πολύ καλή δουλειά στο να εξειδικεύουν πράγματα, αλλά ακόμα δεν είναι αρκετό αυτό. Θα ήταν πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί ένας αλγόριθμος σε διεθνές επίπεδο. Τι συμβαίνει με ένα θύμα, ποια είναι τα βήματα και ποιες οι εξειδικεύσεις, τι συμβαίνει με το εξαρτημένο θύμα, τι συμβαίνει με το άρρωστο θύμα, τι συμβαίνει με το θύμα που έχει εκδηλώσει μια ψυχασθένεια. Δηλαδή όχι μόνο με ανήλικα, μη ανήλικα, αλλά και οι υπόλοιπες εξειδικεύσεις, έτσι ώστε όταν ένα άτομο είναι θεωρούμενο θύμα ή πιθανολογούμενο θύμα, από την πρώτη στιγμή να έχει εκείνη την αντιμετώπιση που θα ενθαρρύνει να καταθέσει, να γίνει και μάρτυρας. Αυτό είναι για μας το πιο σημαντικό από όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς την κυρία Ρουμπάνη και για την τήρηση του χρόνου. Από το Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης και το λόγο έχει η κυρία Κατερίνα Πουτού, εκπρόσωπος της Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων Άρσης. Για τα υπόλοιπα
5 λεπτά, κυρία Πούτου. Λιγότερα, κυρία Σταμπουλή, νομίζω. Κύριε Χατζή, σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Είναι αλήθεια ότι στην πρώτη παρουσίαση, τοποθέτησή μου, δεν είχα διαβάσει την έκθεση. Και δεν συγχωρώ πολύ εύκολα τον εαυτό μου για κάτι τέτοια. Τώρα όμως είδα ότι είναι πρόσφατη έκθεση, η οποία ακολουθεί το δρόμο των μεταχρονολογημένων στοιχείων. Τα τελευταία στοιχεία και οι πίνακες είναι του 2014. Η Ελλάδα έχει, πώς το λένε, μια καινούρια πραγματικότητα σε διπλό, με δύο όψεις ενός νομίσματος, μιας δημοσιονομικής, ενός δημοσιονομικού περιορισμού που επηρεάζει τις πολιτικές, τις διαδικασίες καταγραφής, τους μηχανισμούς αντίδρασης στα θέματα εμπορίας, τα στοιχεία και τα δεδομένα, και βεβαίως ακούστηκαν από τους συναδέλφους των δημοσίων οργανισμών αλλά και από τις μη κυβερνητικές, ότι τα αντανακλαστικά μας και η δυνατότητά μας να φτιάξουμε πολιτικές υποστήριξης των θυμάτων τράφικινγκ είναι πολύ χαμηλά. Στην άλλη πλευρά αυτού του νομίσματος έρχεται αυτό που λέμε μεταναστευτική ροή, προσφυγική ροή, η οποία τα δύο τελευταία χρόνια, το 2015 και 2016, φαντάζομαι στην επόμενή σας έκθεση, θα δίνει την εικόνα δραματικά ή σημαντικά διαφορετικά. Υπ' αυτή την έννοια, είναι πάρα πολύ ωραία τα στοιχεία και είναι πολύ αναγκαίο οι μηχανισμοί της χώρας να καταγράφουν αυτές τις ροές, αυτή την κατάσταση, τα θύματα που είναι πολλά. Εγώ είπα ότι είμαστε σε μέρες που είναι ένας γενικός κανόνας. Βλέπουμε συνεχώς τα κέντρα και στους ανθρώπους που δουλεύουμε και εξυπηρετούμε, στις δομές φιλοξενίας και τα λοιπά, να μιλάμε όχι για τον κανόνα, για την εξαίρεση θύματος εκμετάλλευσης, αλλά κύρια για τον κανόνα, ότι όλος ο πληθυσμός που φιλοξενούμε είναι θύματα παράνομης διακίνησης και μετακίνησης. Δεν έχουν έρθει αυτοί οι άνθρωποι, ανήλικοι γυναίκες και άντρες με νόμιμες οδούς, έχουν έρθει από τα χέρια τα κυκλώματα διακίνησης. Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπε ο Τζο. Οι κλιματικές αλλαγές στις Φιλιππίνες είναι μια γιορτή για τους τράφικερς. Ο πόλεμος στη Συρία και στη Μέση Ανατολή, η φτώχεια, η απειλή ζωής, οι διάφορες ομάδες που απειλούν τη ζωή πολλών ανθρώπων, οι εξαιρετικές ανισότητες, είναι μια τρελή γιορτή για τους διακινητές. Οι φόβοι μας είναι, ένα, να αντιδράσουμε με τέτοιο τρόπο και θωρακίσουμε με ό,τι μέσα ελάχιστα ή μπορούμε να αναπτύξουμε από αυτό το μαζί που ακούθησε και σε αυτή την αίθουσα, πραγματικά διαδικασίες, πρωτόκολλα και πολιτικές προστασίας, και να απαντήσουμε με τα στοιχεία, γιατί ένα άλλο σημείο που θέλω να σχολιάσω είναι αυτό που πολύ ωραία είπατε, δουλεύουμε και εκδίδουμε την έκθεση με τα στοιχεία που μας δίνει κάθε κράτος μέλος. Πολύ ενδιαφέρον θα είχα ποιος είναι το σημείο αναφοράς που σας τροφοδοτεί με στοιχεία. Οπότε, σε αυτή την γιορτή των διακινητών, να μπορέσουμε να κάνουμε αντιστάσεις τέτοιες και να αποφύγουμε κάτι που είπα και σε μια προηγούμενη ομάδα εδώ, όταν δουλεύαμε για το σοφρονιστικό και την παραβατικότητα των ανηλίκων. Παρακαλώ, από τη δική μας οργάνωση που κάνουμε έκκληση, τα θύματα να μην γίνουν θύτες και να μην είναι εκείνα που θα χαρακτηριστούν ως παραβάτες ή θα καλεστούν, έχοντας γίνει θύματα εκμετάλλευσης, διακίνηση ναρκωτικών, πορνείας κτλ., αλλά κατόπιν εξαναγκασμού, να μην είναι εκείνη που η ελληνική πολιτεία θα χαρακτηρίσει ως θύτες ή θα ποινικοποιήσει. Άρα, καλύτερη θωράκιση των μηχανισμών. Με πολύ χαρά βλέπουμε δημόσιοι οργανισμοί να παίρνουν ρόλους και να καλύπτουν κενά. Χάρηκα που φέρατε στην αίθουσα τη λέξη της επαιτίας. Ο ΙΕ έχει κάνει σύσταση
στα τελευταία έκθεση που έδωσε η χώρα για τα παιδιά και τα δικαιώματα των παιδιών στη χώρα, να μην ποινικοποιήσουμε, να μην έχουμε στο ποινικό την επαιτία, αλλά να το δούμε μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής ως υποστηρικτικές πολιτικές, έτσι προς αυτή την κατεύθυνση. Και όπως είπατε, είστε και μετανάστης εκεί στη Βιέννη. Θα μου δώσετε τους στίχους αυτού του τραγουδιού που λέει «Μικρός λαός και πολεμά». Δώστε μου το υπόλοιπο του στίχου. Κανένας δεν το θυμάται. Χωρίς. Έτσι, είμαστε ένας μικρός λαός που πολεμά χωρίς σπαθιά και βόλια. Και εδώ, επειδή όμως τα βόλια μας είναι η γνώση μας και η εμπειρία μας πολλά χρόνια και τα δίκτυα αλληλεγγύης που έχουμε κάνει για να αντισταθούμε σε όλη αυτή τη νέα πραγματικότητα, εμένουμε στη διαθεσιμότητα και στη συνεργασία πάντα σταθερή και σταθερές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Πούτο από την Άρσης, από την οποία παρίσταται και η κυρία Αθηνά Λαμπρινίδου, επιστημονική συνεργάτρια της Άρσης. Συγγνώμη που δεν σας προσφώνησα πριν. Από την μη κυβερνητική οργάνωση Πράξης θα πάρει τον υπόλοιπο χρόνο η κυρία Μουδάτσου και παρίσταται η κυρία Μαριανέλα Κλόκα, υπεύθυνη διεκδίκησης δικαιωμάτων της μη κυβερνητικής οργάνωσης Πράξης. Κυρία Μουδάτσου. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να διευκρινίσω, στο πλαίσιο των παροχών υποστήριξης έχουμε σαν οργάνωση τη δυνατότητα να έχουμε διαμερίσματα που να μπορούν να υποστηρίξουν LGBTI περιπτώσεις και επίσης περιπτώσεις εργασιακού τράφικη για άντρες. Απλά αυτό, επειδή επισημάνθηκε πριν σαν κενό, έχουμε, με χαρά μπορώ να πω ότι έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Θα ήθελα να μην άδεια βέβαια διαμερίσματα, αλλά τέλος πάντων έχουμε προβλέψει αυτό. Λοιπόν, να δώσω κάποια στοιχεία τα οποία φαίνεται, παρόλο που είναι ετεροχρεωσμένα τα στοιχεία από την έκθεση, που ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Χατζή για την έτσι τόσο όμορφη ανάλυση, ότι έρχονται να επιβεβαιώσουν, έρχονται να επιβεβαιώσουν και τα δικά μας στοιχεία. Εμείς με το ρόλο μας ως κλιμάκια υποστήριξης πεδίο πρώτης γραμμής, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε σειρά περιστατικών από ομαδικούς βιασμούς σε ανήλικα μέχρι απόπειρες κακοποίησης, απόπειρες για ξυλοδαρμό, μια σειρά από σχεδόν όλο τον ποινικό κώδικα τέλος πάντων. Δυστυχώς δεν είχαμε τη δυνατότητα, δεν υπήρχαν πρωτόκολλα τα οποία, ενώ θεωρητικά υπάρχουν πρωτόκολλα, δεν υπήρχαν πρωτόκολλα τα οποία να είναι υλοποιήσιμα. Οπότε αυτό είναι το νούμερο ένα έτσι SOS κομμάτι που βρήκαμε ως πρόβλημα. Θα ήθελα να τονίσω λοιπόν μέσα από αυτό το Survivor's Helix που αναφέρθηκε ως ένα από τα πολύ έντονα χαρακτηριστικά, και το δεύτερο, το στοιχείο του εξαναγκαστικού γάμου. Θεωρώ και ότι ως χώρα δεν είμαστε σε θέση, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να απαντήσουμε με ποικίλους τρόπους και να υποστηρίξουμε τις περιπτώσεις που έχουν αυτά τα δεδομένα. Τώρα, από τα στατιστικά τα οποία εμείς είχαμε για το 2016, στις περιπτώσεις των ανηλίκων, μέσω των δομών μας κλπ, είχαμε 569 αγόρια, από τα οποία τα 417 αφορούσαν περιπτώσεις smuggling. Πολλές φορές μπερδεύονται αυτά τα δύο, γι' αυτό και τονίζω τώρα τη διαφορά, και 52 από αυτά αφορούσαν περιπτώσεις εργασιακού trafficking. Μη στοιχειοθετημένοι όμως, μη δυνατότητας οι περιπτώσεις αυτές να πάνε νομικά παρακάτω και έτσι να ενταχθούν στο υπόλοιπο επίσημο πλέον στατιστικό περιβάλλον για τη χώρα. Οι περιπτώσεις αυτές ήταν από Συρία, από Πακιστάν και από Αφγανιστάν οι περισσότερες, και κυμαίνονταν στην ηλικία των 15 με 17 ετών. Μέσω τώρα άλλων προγραμμάτων για τις περιπτώσεις των ενηλίκων, πάλι για τα στοιχεία του 2016, είχαμε 12 υποθέσεις με υποψία trafficking, οι οποίες αφορούσαν σεξουαλικό trafficking και ήταν από Νιγηρία, Ιράν και Καμερούν οι περιπτώσεις, οι περισσότερες, με ηλικιακό έτσι φάσμα από 21 έως 35 έτη. Μέσω δύο δομών φιλοξενίας που έχουμε, μία για κορίτσια που βρίσκονται σε κίνδυνο και μία πολύ στοχευμένη για κορίτσια που αφορούν περιπτώσεις trafficking, STBV, άλλες περιπτώσεις. Για το 2016 είχαμε 39 συνόδευτα κορίτσια, 11 από αυτά με την υποψία αυτού είναι θύματα παράνομης διακίνησης, το οποίο προέκυψε κατόπιν από διερεύνηση. Αυτό που θέλω εδώ να επισημάνω είναι ότι είχαμε πολλές περιπτώσεις που μας ερχόντουσαν με ένα χι χαρακτηριστικό
χαρακτηριστικό και προέκυπτε στην πορεία ένα άλλο χαρακτηριστικό. Εδώ λοιπόν οφείλω να επισημάνω δύο θέματα. Το ένα είναι η αδυναμία που δυστυχώς ακόμα υπάρχει στα σημεία εισόδου προκειμένου να προβούν σε όλη αυτή τον εντοπισμό, το χαρακτηρισμό κλπ. Και κατ' επέκταση η δουλειά που πρέπει να γίνει μέσα σε μία χ δομή προκειμένου να διερευνηθεί και να φτάσουμε σε αυτό το συμπέρασμα. Υπήρχαν 27 συνολικά υποθέσεις όπου η ομάδα άμεσης παρέμβασης μέσω των συγκεκριμένων δομών χειρίστηκε. Οι 17 εξ αυτών όμως φιλοξενήθηκαν. Οι άλλες παραπέμφθηκαν σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλες δομές φιλοξενίας, σε συνεργαζόμενους φορείς. Και ένα ακόμα σημαντικό, ας πούμε, σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι τα περισσότερα κορίτσια φαίνεται ότι δεν γνωρίζανε όλα από ποιες χώρες πέρασαν, πώς πληρώθηκε η όλη διαδικασία για να φτάσουν και είχαν πολλά από αυτά φτάσει με την υπόσχεση, ουσιαστικά με την υπόσχεση μιας καλύτερης ζωής κλπ. Νομίζω έχω υπερβεί το χρόνο μου, οπότε σταματά εδώ. Αν έχω ένα δευτερόλεπτο μόνο, ναι, να πω έτσι σαν και η σημεία ότι θεωρώ το κομμάτι της εκπαίδευσης καλώς γίνεται, καλώς υφίσταται, αλλά είναι σως να συνεχίσει σε πάρα πολλούς άξονες της δημόσιας, σε ευρύτερης δημόσιας διοίκησης και στοχευμένα στα σώματα ασφαλείας. Το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα hot spot, εμείς ήμασταν σε Χίο, Σάμο, Κο, Λέρο, Λέσβο, σε κάποια ακόμα υπάρχουν εκεί πέρα, σε κάποια άλλα έχουμε σταματήσει και υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που προκύπτουν που πραγματικά δεν υπάρχει αυτό που λέμε referral pathway, δεν υπάρχει μια διαδικασία δόκιμης, δομημένης, ήδη έτοιμης εκεί παραπομπής που μπορούν να ακολουθήσουν οι επαγγελματίες από όποιο περιβάλλον και να προέρχονται. Οπότε εκπαίδευση είναι ένα κομμάτι. Τη δυνατότητα της άμεσης υποστήριξης έχουμε περιστατικά. Είχαμε πρόσφατα περίπτωση 25χρονης κοπέλας με χ χαρακτηριστικά που δεν είχαμε τη δυνατότητα. Οι φορείς που εμπλέκονται άμεσα να παρεύουμε. Βρήκαμε εν τέλει λύση, αλλά βρήκαμε μια λύση, δεν ήταν δομημένη. Ναι, δημιουργήσαμε μια λύση, να το πω καλύτερα. Σίγουρα ένα ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί και οφείλουμε είναι το λεγόμενο demand. Δεν αναπτύσσω παρακάτω. Και να μην ξεχάσουμε ότι πλέον μιλάμε για άλλα δεδομένα, άλλες καταστάσεις στην Ελλάδα. Οπότε η πολλαπλή ευαλωτότητα, που είναι ένας πολύ ωραίος δόκιμος όρος, όπως τον λέμε επιστημονικά, στην πραγματικότητά του και στην ρεαλιστική του βάση, έχει τόσα στοιχεία επικινδυνότητας στο πώς τελικά θα στοιχειοθετείς, θα χαρακτηρίσεις, θα προχωρήσεις, θα πας παρακάτω μια περίπτωση. Άρα πρέπει όλες οι ειδικότητες να λαμβάνουν πληροφορία για διαφορετικά αντικείμενα και όλοι να συνεργαζόμαστε μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Μουδάτσου από την Πράξης. Το λόγο έχει ο κύριος Δημήτριος Στάθης, βοηθός συντονιστή για το γραφείο Trafficking της ΑΚΤΑ Πελλάς. Χαίρετε και πάλι. Αν και θα έχω μια διαφορετική λίγο τοποθέτηση. Αν και τα στοιχεία που βιώνω και από το UNODC και από το NFP σίγουρα επιβεβαιώνουν αυτά που βλέπουμε σαν οργανώσεις, έχω την αίσθηση και σίγουρα τα δικά μας ποιοτικά δεδομένα περισσότερο, ότι δεν συμβαίνει το αντίστροφο. Δηλαδή, μπαίνοντας σε μια διαδικασία να κοιτάμε αποκλειστικά κάτι το οποίο έχει κινηθεί νομικά, κοιτώντας αποκλειστικά κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι πρωτίστως κομμάτι σεξουαλικής εκμετάλλευσης, ενώ ναι, είναι πρώτο, αλλά δεν είναι σε τεράστιο ποσοστό, χάνουμε πράγματα που συμβαίνουν. Δεν γίνεται για την καταπολέμηση του φαινομένου να κοιτάμε μόνο αυτό που έχουν αναγνωρίσει οι εισαγγελείς. Δεν γίνεται να μην βλέπουμε και όλα τα ενδιάμεσα στάδια, από τα οποία πιθανώς να υπάρχει και τεράστιες δυσκολίες να περάσει ένα άτομο. Πότε θα φτάσει να το αναγνωρίσει ένας εισαγγελέας, όταν δεν μπορεί να βρωθεί μια δομή φιλοξενίας για το άτομο και η μόνη βοήθεια που μπορεί να του δοθεί είναι να επαναπατριστεί μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης? Αυτό δεν θα καταγραφεί ποτέ. Και ακόμα και αν το έχει δει η αστυνομία. Μετά μιλάμε για εκπαίδευση. Πάλι, ακούσαμε από τον εκπρόσωπο του UNODC ότι αφορά σε δικαστικούς, δικηγόρους, που πολύ καλό όλο αυτό, αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι επαγγελματίες πρώτης γραμμής. Οι περισσότεροι. Επαγγελματίες πρώτης γραμμής είναι κοινωνική λειτουργή. Επαγγελματίες πρώτης γραμμής μπορεί να είναι όσοι δουλεύουν αυτή τη στιγμή στα ΚΙΤ ή στα κέντρα φιλοξενίας, είναι γιατροί, ιατρονευστολευτικό προσωπικό γενικότερα, το οποίο μπορεί να μάθει να αναγνωρίζει ένα θύμα αν εκπαιδευτεί σωστά. Και όταν λέμε για εκπαίδευση, δεν εννοούμε μια εκπαίδευση ελάχιστων ωρών. Εννοούμε κάτι με συνέχεια, εννοούμε κάτι το οποίο θα του έχει να του πει και πού να παραπέμψει αργότερα το θύμα. Γιατί, όπως είπε και η Νίκη Ρουμπάνη από το Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης, αν η αστυνομία έχει μειωθεί δραματικά το μέγεθός της, η οποία δράσει στο συγκεκριμένο κομμάτι, τότε πού ακριβώς μπορούμε να το παραπέμψουμε? Ποιος ακριβώς θα το διαχειριστεί αυτό το θύμα? Σε ποια θέση μπαίνουμε εμείς, σαν άτομα τα οποία μπαίνουν ενάντια σε ένα οργανωμένο έγκλημα, να βγάλουμε τον εαυτό μας μπροστά επίσης? Το οποίο δεν είναι κάτι πρωτότυπο για μας. Έχει μπει βόμβα στο σπίτι μελών του δουσού μας. Έχουν κατηγορηθεί για τρομοκρατία μέλη μας.
Έχουν έρθει αντιμέτωποι με τους τράφικες προσπαθώντας να προστατέψουν μια κοπέλα την οποία την είχαν αναγνωρίσει εντός νοσοκομείου. Για τον πολύ απλούστατο λόγο ήταν αναγνωριστή, γιατί είχε όλα τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα. Αυτό ήταν μια αναγνώριση ξεκάθαρα ιατρική, την οποία είναι ελάχιστοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή σε θέση να την κάνουν. Θεωρώ ότι σίγουρα η εμπιστοσύνη στους κρατικούς φορείς είναι κάτι απαραίτητο, όμως αυτοί οφείλουν να την κερδίσουν οι κρατικοί φορείς. Αν η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει κάτι περαιτέρω, γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν και δομές, γιατί δεν υπάρχει και χρηματοδότηση, δεν μπορεί να γίνει κάτι γι' αυτό. Αν αυτή τη στιγμή λέμε ότι είναι πολύ καλά νέα που το ΕΚΑ θα πάρει στα χέρια του την Επιτροπή των Ασυνόδευτων Παιδιών, όταν δεν την έχει επί 1,5-2 χρόνια κανένας, επειδή άλλαξαν νομοθεσίες στα Υπουργεία και βρέθηκαν όλα τα ασυνόδευτα παιδιά εκτεθειμένα, δεν είναι ακριβώς επιτυχία αυτό το πράγμα. Είναι σίγουρα κάτι απαραίτητο, αλλά δεν το λέμε και επιτυχία. Είναι να κάνουμε ένα βήμα μπροστά για τα τρία που κάναμε πίσω. Σίγουρα πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα. Και αυτό ήταν κάτι πολύ απλό νομοθετικό στην πραγματικότητά του. Αυτά σε αυτό το επίπεδο. Δεν ξέρω από εκεί και πέρα. Ίσως χρειάζεται και μία, μιας και μιλάμε για μία υποεπιτροπή της Βουλής, μία διαδικασία στην οποία πραγματικά η κυβέρνηση στέκεται πρώτων ευθυνών της στην εφαρμογή κάποιων πραγμάτων ως εκτελεστική εξουσία. Γιατί μπορεί να έχουμε νομοθετήματα, αλλά το πώς εφαρμόζονται στην πράξη απέχει πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή, π.χ., έχουμε νομοθετήματα για την προστασία της ευαλωτότητας, αλλά στην πράξη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική κυβέρνηση προσπαθούν να μειώσουν την καταγραφή της ευαλωτότητας. Οι ευάλωτες περιπτώσεις κατά παράβαση της εθνικής νομοθεσίας δεν προέρχονται πλέον κεντρικά για τη διαχείρισή τους. Με αποτέλεσμα, οι επαγγελματίες πρώτης γραμμής που δεν έχουμε αναγνωρίσει και ποιοι είναι, καλούνται σε ένα νησί να βοηθήσουν ένα θύμα τράφικινγκ, ένα θύμα βασανιστήριων και να περάσει και μια συνέντευξη ασύλου αυτό το άτομο. Ως τι. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, μπορείτε πολύ σύντομα. Εντάξει, έληξε ο χρόνος, αλλά αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, δεν θα σκόβουμε στη μέση του ιρμού σας. Ωραία. Τα θέματα που θίξατε είναι ακριβώς τα αντικείμενα αυτών των επιτροπών, των ειδικών μόνιμων. Δεν επεξεργάζονται νομοσχέδια, αλλά από τις συνεδριάσεις αναδεικνύονται θέματα στα οποία είτε υπάρχει νομοθετικό κενό και πρέπει να παρέμβει η Βουλή, και αυτή είναι η εισήγηση της Επιτροπής στο τέλος της Συνόδου, είτε υπάρχει πλημελής εφαρμογή της νομοθεσίας και πάλι πρέπει να παρέμβει η Βουλή μέσω των γνωστών διαδικασιών του κοινοβουλευτικού ελέγχου και των θεσμοθετημένων διαδικασιών. Άρα είναι ακριβώς το αντικείμενό μας αυτό το οποίο θίξατε και θέλουμε τοποθετήσεις με τέτοιο περιεχόμενο, ακριβώς με τέτοιο περιεχόμενο. Ευχαριστούμε τον κύριο Στάθη. Ο κύριος Καρδασιλάρης και η κυρία Βάκου έχουν εξαντλήσει το χρόνο τους. Γι' αυτό το λόγο έχει ο κύριος Δημήτριος Θεοδωρολέας. Από την Ουκρανοελληνική σκέψη και τη μέρημνα ζωής. Και πάλι σας ευχαριστώ. Με διευκολύνετε με την τοποθέτησή σας αυτή που είπατε σε σχέση με την κατάθεση, με τις απόψεις του κυρίου Φίλη. Και έχω στο μυαλό μου ήδη από τα συμβαίνοντα γύρω από τα ναρκωτικά και τα λοιπά, το τι συμβαίνει. Υπάρχουν, θα έλεγα, κάποιες σχέσεις με διπλή όψη, που ενώ συγκεκριμένα θύματα προσπαθούν με κάθε τρόπο να επιζήσουν, στην πρώτη ευκαιρία που μπορέσουν και διευκολυνθούν, άμεσα και με κάθε τρόπο προσπαθούν στην κατάσταση τη δική τους, ακόμα και συγγενείς τους, αν είναι αυτό η γυναίκα του ή το παιδί του, να του μεταφέρει αυτή την κατάσταση που ο ίδιος βρίσκεται. Ας πούμε, σε μια σχέση διακίνησης που ούτως ή αλλιώς το κάνει σε συνθήκες τραγικές μόνο και μόνο για να παίρνει κάποια δόση ή να εξυπηρετηθεί με ένα μικρό ποσό, άμεσα σε αυτή τη διαδικασία θα βάλει και τον φίλο του και τη γυναίκα του και τα παιδιά του να είναι της πάση γνωστό, έτσι φαντάζομαι θα έχει επισημανθεί από πολλούς, ότι η προώθηση αυτών των πραγμάτων είναι μια σχέση οικονομιστική τελείως, που του δίνει όμως την ευκαιρία
να υπάρχει και να υπάρχει για αυτό που κάνει. Επίσης, η έλλειψη ίσως εποπτείας, παρακολούθησης, δεν ξέρω σε ποια κατηγορία θα μπορούσε να καταταγεί. Υπάρχει το τραγικό, κάποιος να παράγει ένα προϊόν, κάποιος άλλος να το διαθέτει σε συγκεκριμένους ανθρώπους ως οφείλη και τα λοιπά, και όλη η παράνομη πιάτσα, έτσι, να έχει αναχείρας τέτοια αντικείμενα, τέτοιες ουσίες. Είναι κάτι που πιθανολογώ ότι με μεγάλη αυστηρότητα και τα λοιπά πρέπει να ψαχθεί πάρα πολύ. Επίσης θα ήθελα να, παράλληλα με αυτή την κατάσταση, που είναι κατάσταση όντως, και εξαπλούται συνεχώς και ίσως αποτελεί πλέον στην ένεκα και της οικονομικής κρίσεως, να είναι ο μόνος τρόπος προμήθειας, εκτός της μεγάλης νοθείας, ο μόνος τρόπος προμήθειας εξαρτησιογόνων ουσιών. Μια υποκατηγορία, θα ήθελα να καταθέσω μια σκέψη, δεν μπορώ να το αναπτύξω, για κάποιους, επειδή στο χώρο που εργάζομαι τέλος πάντων, για κάποιους που προσλαμβάνονται σε μια υπηρεσία να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες, παραδείγματος χάρη, ενός πλοίου, ενός φορτηγού, να μεταφέρουν κάτι, έτσι, χωρίς να ξέρουν τι είναι αυτό. Η αγωνία του και η ανάγκη του τον οδηγεί στο να δεχθεί πάρα αυτά την υπογραφή μιας σύμβασης, ότι αναλαμβάνει υπηρεσία στο τάδε καράβι, χωρίς να ξέρει τι είναι, αναλαμβάνει να συνοδεύσει ή να οδηγήσει ένα φορτηγό κάπου, χωρίς να ξέρει τι είναι. Και αυτή είναι, de facto νομίζω, στην κατηγορία των διακινούμενων ανθρώπων που έχουν υποστεί την εμπορία χωρίς να το έχουν καταλάβει και χωρίς να το έχουν αποδεχτεί. Θα ήθελα να καταθέσω και αυτή την άποψη και προς επεξεργασία. Και πάλι σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Θεοδωρολέα. Το λόγο έχει εκ μέρους της ΚΑΣΑΠΗ Ελλάς ο κύριος Βαλένσια ή η κυρία Σαλσέδο. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι? Ναι. Θα ήθελα να αναφέρω ένας νόμος εδώ στην Ελλάδα του 1967, που λέγεται νόμος 89, και αυτός ο νόμος έχουν και χρησιμοποιεί σαν ένας τρόπος για διακίνηση Φιλιππινέζων μεταναστών στην Ελλάδα, περισσότερο με ναυτικά φυλάκια, αλλά δεν είναι στην λίστα στο Δήμο, επειδή είχαν αυτό που έχουν, μόνο τα χαρτιά που έχουν είναι ναυτικό φυλάκιο, αλλά δεν δουλεύουν στα καράβι, δεν δουλεύουν στο ιότ, δουλεύουν στα σπίτια. 24 ώρες είναι μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι μια αδικία αλλά περισσότερα στο δεκαετίες 80, υπάρχουν πολλοί Φιλιππινέζοι που έχουν έρθει στην Ελλάδα μέσω της διακίνησης ανθρώπων για δουλεύσουν. Αυτό τώρα με την κρίση έχουν μειώσει αυτό, αλλά πολλές Φιλιππινές ακόμα δεν έχουν χαρτιά, επειδή δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν, επειδή έχουν μόνο χαρτιά σαν ναυτιεργάτες. Δηλαδή δεν μένουν στο σπίτι, μένουν στο καράβι, αλλά
Η πραγματικότητα είναι ότι μένουν στα σπίτια, δουλεύουν εκεί, μένουν μέσα εσωτερικά με τους εργοδότες. Αυτό είναι μια αδικία που ήθελα να πω. Έγινε ευκαιρία για τους διακινητές και για να κερδί και οι εργοδότες μαζί. Θέλουν αυτό, γιατί δεν έχουν πολύ από τις κοπέλες, δεν έχουν χαρτιά προς το. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Βαλένση από το ΚΑΣΑΠΗ και το λόγο έχει ο κύριος Τζαβέντα Σλάμι, πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος η Ενότητα ή μήπως ο κύριος Σαζάτ. Ποιος θα μιλήσει, εσείς. Πάλι ευχαριστώ πολύ. 2-3 σημεία έχω για να σας ενημερώσω όπου γίνονται προσπάθειες για να σταματήσουμε για να σταματήσετε διακίνηση ανθρώπων. Αρκετές φορές το μυαλό μου πάει, γιατί ακούω, μπλέγονται και κάποιες φορές και αστυνομικοί, δηλαδή κάνουν ευκολία. Και τότε έχουν πιο μεγάλη ευκολία για να μπορέσουν να κάνουν αυτά τα πράγματα. Και δεύτερο, έχω ακούσει από κυρία Σραφίμ, αν θέλουμε πιο πολύ, δηλαδή να τους δεκάζουν, έπρεπε οι άνθρωποι, τα θύματα έπρεπε να δοθούν ασφάλεια κάπως, δηλαδή για να μπορέσουν να είναι ασφάλεια. Αυτά 2-3 σημεία. Και ένα, αν μου επιτρέπετε, εγώ ο Τζαβέντα Σλάμ, που πάντα είμαι σε πρώτη γραμμή όταν κάποιος φασίστας, όταν κάποιος πράκτορας, όταν κάποιος που κάνει που είναι πολύ άσχημο, χωρίς κανένα φόβο βγαίνω σε πρώτη γραμμή. Και γι' αυτό το λόγο έλεγε ο άνθρωπος από πίσω, δεν θέλω να πω τίποτα για κανένα, αλλά αν κάποιος έχει σεβασμό του ελληνικό νόμο μου έδωσε αρκετό θάρρος. Δηλαδή γι' αυτό το λόγο, δηλαδή μιλάω και πάντα είμαι σε πρώτη γραμμή και Άριο Πάγο Ιούλιο 2007 έδωσε να αποφάσει αυτά όλα είναι σχεδιασμένα απέναντι μου. Και κάθε μέρα κάνουν κάποια πράγματα και εγώ που είμαι, που πιστεύω ελληνική δικαιοσύνη, θα συνεχίζω με όλο το θάρρος μου. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Ασλάμ από την Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδας. Ήρθε η ώρα μετά από τέτοιον καταιγισμό πληροφόρησης που υπέστησαν οι συναδέλφες και οι συνάδελφοι να τοποθετηθούν. Ναι, κύριε Καρασαλίδου. Βεβαίως, κύριε Συντιχάκη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω καταρχήν να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω όλους όσους σήμερα βρίσκονται εδώ πέρα. Η παγκόσμια έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που αφορά την εμπορία των ανθρώπων μας δίνει αρκετές πληροφορίες και έχουμε πια και αρκετά δεδομένα τα οποία καταδεικνύουν το πόσο απάνθρωπα και αναξιοπρεπώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Και από την άλλη μεριά καταδεικνύει επίσης και την έκταση που έχει αυτό το πρόβλημα. Καταρχήν θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά συγκεντρώνονται τόσα στοιχεία και υπάρχει μια παγκόσμια αποτίμηση αυτού του φαινομένου, του φαινομένου δηλαδή της εμπορίας των ανθρώπων, αλλά και παράλληλα μας δείχνει μεθόδους για την καταπολέμησή τους. Έχω λοιπόν να παρατηρήσω τα εξής. Πάνω από το 20% των θυμάτων είναι παιδιά και μάλιστα σε μερικές περιοχές του πλανήτη τα παιδιά αυτά αποτελούν και την πλειοψηφία των θυμάτων. Είναι μια ακόμη τεράστια ντροπή για την ανθρωπότητα. Μια ακόμη δυστυχώς. Δεύτερον, παρατηρώ επίσης ότι ενώ σε ένα μικρό αριθμό χωρών οι καταδικαστικές αποφάσεις για την εμπορία των ανθρώπων αυξάνονται, στις περισσότερες χώρες παραμένουν ελάχιστες. Αυτό επίσης είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Σύμφωνα επίσης με την έκθεση, η σεξουαλική εκμετάλλευση είναι ο πιο συνηθισμένος λόγος για την εμπορία των ανθρώπων και τα θύματα αυτά κυρίως είναι γυναίκες και μικρά κορίτσια. Η δεύτερη μορφή εκμετάλλευσης είναι η καταναγκαστική εργασία. Στην περίπτωση όμως αυτή βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν ούτε τόσες καταγγελίες, ούτε τόσες περιπτώσεις φτάνουν στη διελεύκασή τους.
Υπάρχει λοιπόν σύγχρονη δουλεία και η έκθεση αυτή μας δίνει ακριβώς τη δυνατότητα να το κατανοήσουμε όλοι. Παραβιάζεται απολύτως η αξιοπρέπεια και όπως είπα και προηγουμένως παραβιάζει και η ακεραιότητα αυτών των ανθρώπων. Οι άνθρωποι πια αντιμετωπίζονται σαν αντικείμενα, γιατί κάποιοι έχουν επενδύσει στον πόλεμο, στη φτώχεια και στη δυστυχία του ανθρώπινου είδους. Με βάση λοιπόν όσα είπα παραπάνω, είναι σαφές αλλά και επιτακτικό πως πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες, άλλες από κάθε χώρα ξεχωριστά και άλλες από συνασπισμούς χωρών, προκειμένου να σπάσει αυτή η αλυσίδα. Στη χώρα μας πριν από κάποιο χρονικό διάστημα προς αυτή την κατεύθυνση είχαμε δημιουργήσει ένα σώμα συντονισμού που φέρνει σε επαφή ομάδες της κοινωνίας πολιτών ή πολίτες ξεχωριστά που ενδιαφέρεται ο καθένας από αυτούς για το συγκεκριμένο πρόβλημα με κυβερνητικές πρωτοβουλίες προκειμένου να συντονιστούν οι δράσεις και σε ό,τι αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων. Η παραπέρα δράση μας όμως, για να αποδώσει θετικό αποτέλεσμα, θεωρώ πως πρέπει να είναι και πολύπλευρη και πολυεπίπεδη. Δηλαδή να επεκταθεί από τις δομές παιδείας, στις δομές υγείας, αλλά και της αστυνομίας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και αύξηση των δομών, αλλά και αύξηση των πόρων, των οικονομικών πόρων, για να στηριχθούν αυτές οι δομές. Να γίνει συστηματικότερη δίωξη ενάντια στους διακινητές, να πάρουμε πιο δυναμικές πρωτοβουλίες ό,τι αφορά την επανένταξη ή την αποστιγματοποίηση του θύματος. Χρειαζόμαστε βέβαια περισσότερες συμβουλευτικές υπηρεσίες και ταχύτερες διαδικασίες ό,τι αφορά ή την παραμονή ή τον αποστιγματισμό του θύματος. Θέλω να κλείσω, δεν θέλω να καταχρεστώ άλλο το χρόνο και θέλω να πω πως είναι επίγον να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή να συμμαχήσουμε, να κάνουμε μια συμμαχία για το δίκαιο ενάντια σε αυτή τη βιομηχανία δυστυχίας που έχει αναπτυχθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Καρασαρλίδου και για την τήρηση του χρόνου. Το λόγο έχει ο κύριος Συντιχάκης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου τους προσκεκλημένους. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας η εμπορία και εκμετάλλευση ανθρώπων, ιδιαίτερα παιδιών και γυναικών, είναι ένα ιδιαίτερα επικερδής business. Τα φαινόμενα αυτά δεν οφείλονται ούτε στην ηθαγένεια, στη φυλή, στο χρώμα, στο θρήσκευμα, αλλά στο γεγονός ότι τα κυκλώματα του εγκλήματος αξιοποιούν την αυξημένη και διευρυνόμενη περιθωριοποίηση, τη φτώχεια, τη μακροχρόνια ανεργία και την εξαθλίωση για να αναπτύξουν αυτές τις επικερδείς δραστηριότητες. Ακούστηκε για την υπόθεση της Μανολάδας. Να υπενθυμίσουμε όμως ότι για την υπόθεση της Μανολάδας οι εργοδότες, παύλα τσιφλικάδες, δεν καταδικάστηκαν. Και η απόφαση ήταν σε βαθμό πλημελήματος, παρόλο που τους χτύπησαν, παρόλο που τους έδεσαν σε μηχανάκια, σε αυτοκίνητα και τους έσυραν, τους εξευτέλισαν, δεν θεωρήθηκε κακούργημα αυτό, αλλά πλημέλημα. Ξέρετε πόσες Μανολάδες έχουμε από τότε μέχρι σήμερα? Ακόμα χειρότερες. Και εμείς όταν μιλάμε για εμπορία και εκμετάλλευση ανθρώπων, εννοούμε τελικά την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Δηλαδή δίνουμε ταξικό περιεχόμενο στο ζήτημα αυτό. Και να μιλήσουμε για τα εργασιακά θέματα, για να δούμε αν συνιστά εμπορία και εκμετάλλευση ανθρώπων η εργασιακή ζούγκλα που υφίσταται σήμερα οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς, η καταστρατήγηση του ημερήσιου χρόνου εργασίας, η κατάργηση της Κυριακής αργίας που θα επιβάλλει ένα επιπλέον καθεστώς αύξησης, καταστρατήγηση του ημερήσου χρόνου εργασίας και αύξηση των ωρών εργασίας. Οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Η μαθητεία. Για πηγαίνετε στα ξενοδοχεία εν ώψη τουρισμού
που όλοι λένε «Α, έχουμε τουρισμό στην Ελλάδα, έχουμε τουρισμό». Για πηγαίνετε να δείτε με δουλειές 200 και 250 ευρώ παιδιά 18, 19, 20 χρονών που να δουλεύουν 10 ώρα, 12 ώρα, 14 ώρα με 250 ευρώ και να τους έχουν σε κλουβιά χωρίς καμία air condition κτλ. Η παιδική εργασία. Για πέστε μου, σε ηλικία 15 χρονών είναι σε θέση ένα παιδί να επιλέξει επάγγελμα σε επαγγελματική εκπαίδευση και μάλιστα με πρόσχημα την απόκτηση εμπειρίας να το βάζουν να δουλεύει για πενταροδεκάρες. Η ομοιρία των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αυτό που συμβαίνει με τα σκουπίδια. Τι έκαναν τους ανθρώπους τόσα χρόνια, μέχρι 8-10 χρόνια, αφού τους ξεζούμισαν, αφού τους έστυψαν σαν τις λεμονόκουβες για να μαζεύουν τα σκουπίδια, σήμερα τους πετάνε στο δρόμο. Και τέλος του 17 καταργούνται τα βαρέα και ανθυγιεινά. Για να μην μιλήσουμε για τις γυναίκες με τις εργολαβίες στα νοσοκομεία που δεν δικαιούνται την άδεια μητρότητας. Αυτά λοιπόν τι είναι. Θα ασχοληθούμε ποτέ με αυτά τα ζητήματα? Η πορνεία. Άλλο θέμα. Βεβαίως, κατά την άποψή μας, είτε νόμιμη είτε παράνομη, αποτελεί ακραία φυλετική διάκριση των ταξικών κοινωνιών. Δεν υπήρχε πάντα η πορνεία. Και κατά συνέπεια είναι δομικό στοιχείο των εκμεταλλευτικών κοινωνιών. Είναι η έσχαρτη μορφή εμπορευματοποίησης και εκμετάλλευσης της γενετήσιας λειτουργίας που υποβιβάζει τον άνθρωπο σε εμπόρευμα. Δεν συμφωνούμε με αυτόν τον πλαστό διαχωρισμό εθελούσιας και καταναγκαστικής πορνείας. Γιατί αυτός ο διαχωρισμός αξιοποιεί σαν ατμομηχανή την καταναγκαστική πορνεία προκειμένου επί της ουσίας να επεκτείνει την νόμιμη. Και δεν συμφωνούμε με τις εχθές Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από αυτό το ζήτημα. Και μάλιστα με κροκοδίλια δάκρυα οι κρατούντες καταδικάζουν την παράνομη πορνεία τη στιγμή που νομιμοποιούν και αθωώνουν κοινωνικά την πορνεία ως επάγγελμα. Για τα ζητήματα της εγκληματικότητας που σχετίζονται με την πορνεία, με την παιδική εργασία, με τα ναρκωτικά, αν θέλετε, μπορεί σε μια περιοχή η εγκληματικότητα, η παραπατικότητα να είναι πιο διωγγωμένη σε σχέση με κάποια άλλη, γιατί είναι κοινωνικά αποκλεισμένη, ή γιατί, αν θέλετε, υπάρχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας, ή γιατί μπορεί να έχει επιλεγεί και ως ορμητήριο, ως βάση για να ξεδιπλώσουν τις εγκληματικές του δραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση όμως συνδέονται άμεσα με μεγάλα συμφέροντα, με υπέρογα κέρδη από τη διακίνηση ναρκωτικών όπλων, από την πορνεία, από την εμπορία παιδιών και τα λοιπά. Και εμπλέκονται μέσα εκεί ακόμα και τα σώματα ασφαλείας, ακόμα και φασιστικά μορφώματα που έχουν το θράσος εδώ μέσα να εγκαλέσουν και να ζητήσουν τον λόγο. Και είναι πάρα πολλά αυτά τα περιστατικά. Το εγκληματικό γεγονός στο Μενίδη, και να ολοκληρώσω, έδωσε την αφορμή να ξεκινήσουν ή να ενταθούν επιχειρήσεις σκούπα κατά αλλοδαπών, Ρωμά και άλλων κατηγοριών. Αυτό αποτελεί εξευτελισμό της ανθρώπινης αξίας και συλλήβδην ενοχοποίηση αλλοδαπών. Έχει χαρακτηριστικά δημαγωγικής και επικοινωνιακής εκμετάλλευσης και εντείνει και τον αυταρχισμό βέβαια και την καταστολή. Και καταλήγω στο γεγονός ότι η μήτρα όλων αυτών των κοινωνικών φαινομένων βρίσκεται στο αποκρουστικό, επικίνδυνο πρόσωπο του καπιταλισμού που αποκαλύπτει τη μέγιστη βαρβαρότητά του που γεννά και πολλαπλασιάζει αυτές τις ανισότητες. Κατά συνέπεια για μας, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όλα αυτά τα προβλήματα δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν αν δεν αναπτυχθούν κοινωνικές πολιτικές, αν δεν υπάρξουν μέτρα ενάντια στην ανεργία, στη φτώχεια, στα οργανωμένα κυκλώματα του εγκλήματος. Και το βασικό είναι η εξασφάλιση εκείνων των οικονομικών κοινωνικών παραγόντων, δηλαδή μόνιμη δουλειά, αποκλειστικά δημόσια δωρεάν παιδεία, υγεία, πρόνοια, κοινωνική προστασία στη μητρότητα, μέτρα προστασίας των ανέργων, των προσφύγων, των μεταναστών κτλ. Δηλαδή στα ευάλωτα εκείνα κοινωνικά
στρώματα που έχουν πέσει θύματα του τράφικινγκ, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αντισταθούν και να αποκρούσουν τη βία σε κάθε μορφή. Αλλά σε τελική ανάλυση, εάν δεν ανατραπεί αυτό το σύστημα που γεννά και αποτελεί και τη μήτρα όλων αυτών των προβλημάτων, ελάχιστα θα μπορέσουν να γίνουν και θα απογοητεύεται και το κίνημα που έχει βάλει στόχους και αιτήματα για την επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και για την ανοχή. Ναι, κύριε Συντυχάκη, σας έχω πει και άλλη φορά ότι σε οποιοδήποτε σύστημα η ώρα θα έχει 60 λεπτά και το λεπτό 60 δευτερόλεπτα και θα είναι ίδιο κομμάτι από τη ζωή του καθενός από μας. Άρα πρέπει να σεβόμαστε το χρόνο. Λοιπόν, το λόγο έχει η κυρία Μεγαλοκονόμου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τους εκλεκτούς προσκεκλημένους για την ενημέρωση που μας έδωσαν. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που μας ενημέρωσε και η συναδελφός η κυρία Καρασαλίδου, μας έδωσε πάρα πολλά στοιχεία. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στα ναρκωτικά. Μάλιστα, μερικά στατιστικά στοιχεία παγκοσμίως μας δίνουν ότι 250 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή το 5% του ενήλικου πληθυσμού, έχουν κάνει έστω και μία φορά χρήση ναρκωτικών στο 2015 και 190.000 ευνίδιοι θάνατοι ετησίως οφείλονται σε χρήση ναρκωτικών. Μάλιστα, πολλοί χρήστες πάσχουν ταυτόχρονα από τον ιό HIV και υπατήτηδια. Τεράστιο είναι το εμπόριο ηρωίνης, κοκαίνης, ειδικά η ηρωίνη έχει μεγάλο βαθμό και διοχετεύεται μέσω της Βαλκανικής οδού. Η Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά έδειξε ότι η τρίτη συνεχόμενη φορά αυξήθηκαν, για τρίτη συνεχόμενη φορά αυξήθηκαν οι ετήσιοι θάνατοι από υπερβολική δόση. Ανθεί ιδιαιτέρως το έγκλημα σε σχέση με τα ναρκωτικά στις χώρες που παράγουν ναρκωτικές ουσίες, παραδείγματος χάρη στην Κολομβία κάθε χρόνο 4.500 έως 7.500 άνθρωποι χάνουν την ζωή τους εξαιτίας παραγωγής ναρκωτικών και γενικώς τα ναρκωτικά συνδέονται παραδοσιακά με διάφορες άλλες εγκληματικές μορφές. Πολύ συχνά το οργανωμένο έγκλημα δραστηριοποιείται σε πολλές παράνομες δραστηριότητες ταυτόχρονα, γιατί τα ναρκωτικά έχουν και διασυνδέσεις με εμπόριο ανθρώπων, με εμπόριο όπλων και έχουν όλη αυτή τη σύνδεση και το εμπόριο ανθρώπων και ναρκωτικών και πορνείας, είναι όλα αυτά συνδεδεμένα. Από την άλλη πλευρά, η παραβατικότητα παρατηρείται στους χρήστες ναρκωτικών ουσιών σχετικά σε μικρή κλίμακα ακόμη στη χώρα μας και βαρύτητα έχουν τα άτομα που εξαρτώνται από τα ναρκωτικά, δηλαδή αυτοί που έχουν εξάρτηση από τα ναρκωτικά είναι πιο ευάλωτοι να πέσουν στη διακίνηση και να εξαρτηθούν, οπότε να είναι εκτός από χρήστες να πέσουν και στην πορνεία και στη διακίνηση. Το παρήγορο στοιχείο, τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε στην Ελλάδα, είναι ότι καταγράφονται χαμηλότερα ποσοστά στη χρήση από εφήβους σε σχέση με την άλλη Ευρώπη. Οι χρήστες στους εφήβους είναι μικρότερο σε ποσοστό. Η Ελλάδα τώρα στο νομοθετικό πλαίσιο απαγορεύει τη χρήση όλων των ναρκωτικών ουσιών κάθε είδου, αλλά αφήνει όμως ατιμόρυτο το χρήστη που συλλαμβάνεται για πρώτη φορά με μικρή ποσότητα και επικαλείται πως είναι η πρώτη φορά που έκανε χρήση, σε μια προσπάθεια να μην στιγματίζεται με αντίστοιχη μνήμα στο ποινικό του μητρό, ακόμη και ότι αυτός τυχαία δοκίμασε για πρώτη φορά. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν είναι τόσο η καταστολή του φαινομένου, για το οποίο ίσως θα έπρεπε να ενταχθούν οι έλεγχοι και πιθανώς ακόμη να γίνουν πιο
αυστηροί να αυστηροποιηθούν οι ποινές για την πώληση των ναρκωτικών ουσιών και σε επίπεδο εμπορίας των ναρκωτικών έχει παρατηρηθεί πως συχνά οι ποινές στα ελληνικά δικαστήρια είναι αρκετά ανεκτικές σε σχέση με, με τη σοβαρότητα του αδικήματος. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να ήταν πολύ πιο αυστηρές με το αδίκημα. Όμως το μεγάλο πρόβλημα είναι η πρόληψη και το, σε δεύτερο επίπεδο είναι η αποτελεσματική θεραπεία των εξαρτημένων ατόμων. Στη χώρα μας λειτουργούν 75 κέντρα πρόληψης και υπάρχουν παράλληλα οργανωμένες δράσεις πρόληψης με στόχο την ενημέρωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών γύρω από το πρόβλημα. Ωστόσο, για το σχολικό έτος 2014-15 οι δράσεις αυτές αφορούσαν μόνο 674 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προφανώς, αυτός ο αριθμός παραμένει σχετικά χαμηλός και θα πρέπει να στοχεύσουμε στο να επεκταθούν προληπτικά προγράμματα στα περισσότερα σχολεία της χώρας. Κυρία Μεγαλοκονόμου. Ναι, τελειώνω σε μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε. Η έφηβοι είναι η βασική πληθυσμιακή ομάδα στην οποία πρέπει να απευθυνθούμε προκειμένου να προλάβουμε αποτελεσματικά τη διάδοση των ναρκωτικών ουσιών, οπότε να μην επεκταθούν. Η ενίσχυση της γνώσης και της πληροφόρησης στους εφήβους πρέπει, θεωρώ, να είναι ο κύριος στόχος μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ και για να μην είμαι άδικη ξαναλέω ότι το κάθε λεπτό έχει την ίδια αξία για όλες και όλες μας. Κύριε Πάλι. Εγώ λοιπόν, κυρία Σταμπουλή, συνάδελφε, εγώ... Δώσ' μου ένα λεπτό για να το σώσουμε. Η φωνή του Κουκουέ. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, και με τη διακοπή, δεν θέλω να καταχρεώσω τον χρόνο. Δυστυχώς, μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα εκφράζει την άποψη του εδώ πέρα και καλό θα ήταν ένα λεπτό αυτό της ανοχής. Είμαι σε αντικατάσταση στην Επιτροπή, αλλά πάντα είναι χρήσιμο να εκφράζει μια πολιτική θέση και καλό να την ακούμε, συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Και νομίζω ότι και ο συνάδελφος με αυτό συμφωνεί απόλυτα. Θέλω να πω το εξής και θα είμαι πολύ σύντομος. Και εγώ συμφωνώ με αυτό, δεν διαφωνώ. Έχω βάλει στόχο τα 4 λεπτά λοιπόν για το 1 λεπτό του κυρίου Συντιχάκη. Μιλάμε με όρους στατιστικά, προγράμματα, αποτελέσματα προγραμμάτων και με οικονομικούς όρους φυσικά. Προφανώς όλα αυτά έχουν παράγωγα. Και παράγωγα είμαστε και εμείς που είμαστε εδώ μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Και θα μιλήσουμε από όλη την ειλικρίνεια, διότι ακούστηκαν πάρα πολλές αλήθειες. Και δυστυχώς, κύριε Χατζή, κουβεντιάζοντας για την έκθεση του παρελθόντος σε σχέση με την επόμενη, η επιδίωξη νομίζω θα είναι στατιστικά να ρέει ομαλά, με μια σχετική αύξηση λόγω της επιδείνωσης κατάσταση στη χώρα. Αυτό θα αποτυπωθεί τελικά σε 2-3 χρόνια, όταν θα συζητάμε ενδεχομένως μια αντίστοιχη έκθεση αυτή την Επιτροπή εδώ. Και τα παράγωγα είναι παντού. Είναι και στους κρατικούς λειτουργούς και στους μη κρατικούς λειτουργούς. Και γιατί το λέω αυτό? Τρομάζω με την λέξη που ακούστηκε, πολλαπλή ευαλωτότητα. Τι σημαίνει πολλαπλή ευαλωτότητα? Να είμαστε πολλοί αυτοί, οι ειδικοί, κρατικοί ή μη λειτουργοί, που θα έχουμε ένα κομμάτι σε αυτή την πίτα της ανθρώπινης στοιχείας. Κάποιος άνθρωπος που είναι ευάλωτος, είναι ευάλωτος. Δεν έχει μία, δύο, τρεις ευαλωτότητες. Κινδυνεύει. Μην φτιάχνουμε χώρο στις ευαλωτότητες για να έχουμε χώρο για να τις προστατεύουμε. Προφανώς και το κράτος πρέπει να λάβει περισσότερες από τις ευθύνες. Και καλά γίνονται βήματα για να λάβει ευθύνες. Αλλά θέλω να στρέψω και το αντίθετο ερώτημα. Όταν κάποιοι αναλαμβάνουν τις ευάλωτες ομάδες και λύγει το οικονομικό τους πρόγραμμα, τι κάνουμε στους ανθρώπους που έχουν αναλάβει? Τους παρκάρουν κάπου αλλού. Το βασικό πρόβλημα για μένα είναι στην δικαιοσύνη στην Ελλάδα και στους ρυθμούς που λειτουργεί, αλλά και στη θεσμική μνήμη που έχει και η δικαιοσύνη όπως όλο το κράτος. Έχουμε μια κακή θεσμική μνήμη στην χώρα. Υπάρχουν και άλλου είδους παράγωγα όμως. Σωστά νομοθετήσαμε για το τράφικινγκ και τους διακινητές σκληρούς νόμους, γιατί πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να καταδικάζονται. Ξέρετε πόσοι φουκαράδες βρίσκονται σε ελληνικές φυλακές, διότι από αυτό το κράτος
δίκαια ή άδικα, για πολλούς άδικα, καταδικάστηκαν ως διακινητές και σαπίζουν στις φυλακές δεκάδες. Θύματα τράφικινγκ ήταν κι αυτοί. Πρέπει λοιπόν, πέρα από τα αποτελέσματα και τα στατιστικά, που θα είναι πολύ λιγότερα από την πραγματικότητα, διστάζουμε και εδώ να πούμε πραγματικά νούμερα. Στη Μόρια είναι δεκάδες, εκατοντάδες οι περιπτώσεις. Είναι πολύ περισσότερες από έχουν καταγραφεί σε όλη την Ελλάδα ενδεχομένως για το 2015-2017. Και το λέω στους βουλευτές Λέσβου αυτό, συνειδητά. Μια καλύτερη έκθεση μετά από μερικά χρόνια δεν θα σώσει την κατάσταση. Πρέπει όλοι να σκύψουμε και τα στοιχεία που μαζεύονται και από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και από, από τις κρατικές υπηρεσίες να δίνονται και να αξιοποιούνται ούτως ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά θύματα και κανόνες νέους να βρίσκουμε. Σίγουρα έχουν εμπειρία κάποιες ΜΚΟ με Αφρικανές και τις δυσιδαιμονίες στην Αφρική. Αλλά και τη διακρατική συνεργασία, ούτως ώστε το θύμα του τράφικινγκ που κινδυνεύει ο συγγενής του στην Αφρική και εμείς θέλουμε να το αναδείξουμε ως θύμα και δεν μας νοιάζει τι θα γίνει ο συγγενής στην Αφρική, να εντοπίζονται και να προστατεύονται και στις χώρες που έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Όλα αυτά δεν καταγράφονται και οι πρώτοι που τους βλέπουν είναι οι αστυνομικοί. Γι' αυτό πρέπει να εκπαιδευτούν οι αστυνομικοί. Για να σώσουμε καμπόσους ακόμα σιγά σιγά μέχρι να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Ευχαριστώ πολύ. Το ένα λεπτό το τήρησα. Ευχαριστούμε τον κύριο πάλι. Θα ήθελα και εγώ να σχολιάσω ότι δεν ξέρω αν υπάρχει στην έκθεση, αν υπάρχει να το πληροφορηθούμε, κομμάτι παρακολούθησης της τύχης των θυμάτων και μέχρι πότε, μέχρι τέλους της ποινικής διαδικασίας ή και μετά, αν εντάσσονται στην κοινωνία, αν παίρνουν ας πούμε μια μακροχρόνια άδεια παραμονής, αν επαναπατρίζονται και τι συμβαίνει στην υπόλοιπη ζωή τους. Για όσα βέβαια από αυτά μπορούμε να έχουμε στοιχεία και για όσο χρόνο μπορούμε να έχουμε στοιχεία. Υπάρχει ελάχιστος χρόνος, τον έχουμε ήδη ξεπεράσει, για να προστεθούν πάρα πολύ λίγα λόγια, εάν το θεωρείτε απολύτως απαραίτητο, εάν θεωρείτε ότι σας υποβλήθηκε κάποια ερώτηση από τις τοποθετήσεις, ένα δίλεπτο αυστηρά γιατί έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Λοιπόν, έχουμε η κυρία Λιάπη από τη Διοτήμα, ο κύριος Στάθης από την ΑΚΤΑΠ, στον κύριο Χατζή ρώτησα κάτι εγώ. Αυτοί οι τρεις. Ωραία. Αρχίζουμε από την κυρία Λιάπη. Δεν ξέρω τι προβλέπετε από τις διαδικασίες. Συγχωρέστε, μπορεί να είναι τελείως άτοπη η πρόταση. Θέλω να κάνω μία πρόταση. Επειδή θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία συμπυκνωμένη και εμείς δεν είμαστε, πώς να το πω, εξοικειωμένοι να συμπυκνώσουμε σε τρία λεπτά όλη την εμπειρία που έχουμε μαζέψει. Προτείνω να... πώς να το θεσμοθετήσετε, βάλτε το εισαγωγικά, σαν το reports, όπως γίνεται, παραδείγματος χάρη, με την περίπτωση του Σεντάου. Λοιπόν, νομίζω, αντί να λέμε εδώ πέρα, ας πούμε, να βγάζουμε λόγους ή να πασχίζουμε να βρούμε τα λόγια μας μέσα στα 7 λεπτά, να μας δώσετε τη δυνατότητα να σας κάνουμε ένα report, πρώτα βάλτε προφανώς και ένα περιορισμό λέξεων, που θα κάνουμε έναντι της επίσημης έκθεσης. Είναι μια πολύ καλή διαδικασία, είναι μια καλή διεργασία. Θα μπορούσε να γίνει μια μικρή βάση όπου αυτά να ανταλλάσσονται και μεταξύ όλων, ώστε και εγώ να βλέπω των άλλων συναδέλφων και των βουλευτών και τούμπαλιν. Ευχαριστώ. Γραπτή αναφορά μπορείτε να υποβάλλετε, η οποία πηγαίνει, μένει στα πρακτικά, άρα είναι στη διάθεση οποιοδήποτε από τα πρακτικά της Επιτροπής, στο site της Βουλής και αποστέλλεται και απευθείας σε κάθε μέλος της Επιτροπής. Άρα αυτό μπορεί, προβλέπετε ήδη, μπορεί να γίνει, κυρία Λιάπη. Ευχαριστούμε. Κύριε Στάθη. Θα ήθελα να ενισχύσω λίγο την ιδέα του sound reporting, κάτι το οποίο κάνουν και άλλοι οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών. Για παράδειγμα, UNH και το HIV-AIDS μαζεύει ταυτοχρόνως, καλεί η ίδια και ζητά και sound report από τις οργανώσεις. Πέραν του ότι από το επίσημο report έχει και συγκεκριμένο κομμάτι που είναι να το συμπληρώσουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, κάτι το οποίο δεν υπάρχει καθόλου εδώ πέρα στο λόγο report που συζητάμε. Από εκεί και πέρα, ένα σχολιασμός λίγο περί των τοποθετήσεων των βουλευτών. Η ποινικοποίηση της σεξουαλικής εργασίας αυξάνει το τράφικινγκ. Ανεξαρτήτως πόσο μπορεί να συμφωνούμε, να διαφωνούμε, να είμαστε ελευθέρων ηθών, να μην θέλουμε να κάνουμε τα λοιπά, η ποινικοποίηση θα αυξήσει το τράφικινγκ. Σε μια κατάσταση που υπάρχει μια οικονομική κρίση στην Ελλάδα και δεν δίνονται πραγματικά
άλλες διέξοδοι σε ανθρώπους, άμα θέλουν να μην ασκήσουν σεξουαλική εργασία, να κάνουν κάτι άλλο, αυτό το μόνο που θα κάνει είναι να αυξήσει το τράφικινγκ. Γιατί θα στείλουμε όλους τους πελάτες καταλού. Από εκεί και πέρα, η πολλαπλή ευαλωτότητα, παρόλο που συμφωνώ ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, είναι μια πραγματικότητα. Και είναι μια πραγματικότητα που δεν είναι εξαίρεση. Γιατί όταν συζητάμε για ένα θύμα τράφικινγκ και λέει κάποιος μπορεί να είναι ανήλικος, λέει κάποιος μπορεί να είναι γκέι, λέει κάποιος μπορεί να είναι ασυνόδευτο, το πιο πιθανό είναι ότι το θύμα τράφικινγκ είναι ένα 15χρονο γκέι αγόρι που το έχουν εκμεταλλευτεί σεξουαλικά, έχει αναπτύξει διαταραχή μετατραυματικού στρες, δεν έχει πουθενά να πάει, πουλάει σεξ προκειμένου να έχει κάπου να ζήσει και αυτό το άτομο δεν έχει κανένα την εμπειρία να το βοηθήσει. Ναι, είναι πολύ διαφορετικό πράγμα η πολλαπλή ευαλωτότητα από μία ευαλωτότητα. Μία ευαλωτότητα έχω και εγώ που είμαι ένας γκέι άντρας. Δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Στάθη. Κύριε Χατζή. Κυρία Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσάς και τα μέλη της Επιτροπής και τους παραβρισκόμενους. Οφείλω να ομολογήσω ότι είναι μια, νομίζω, συζήτηση αυτή δείχνει ακριβώς το εύρος και του προβλήματος και την πολυπλοκότητα της αντιμετώπισης του, αλλά επίσης και τις πρακτικές οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν και οι οποίες είναι αρκετά πολύ ενδιαφέροντες και τις έχουμε συναντήσει και αλλού. Και στη βάση αυτή θα ήθελα μερικές μόνο παρατηρήσεις σε όσα υπόθηκαν. Και να ξεκινήσω από τη δικιά σας ερώτηση. Το πρωτόκολλο και η σύμβαση του Παλέρμου αποτελούν ουσιαστικά το μίνιμουμ των υποχρεώσεων των κρατών μελών. Έγιναν το 2000 όταν η συζήτηση βρισκόταν στην αρχή της ουσιαστικά, πρωτοποριακό το πρωτόκολλο για την εποχή του όσον αφορά την ποινική νομοθεσία, την ποινικοποίηση, τη διεθνή συνεργασία. Ελλειπές κατά τη γνώμη μου όσον αφορά την προστασία των θυμάτων. Οι υποχρεώσεις δεν είναι υποχρεώσεις, ουσιαστικά οι κλήσεις στα κράτη-μέλη. Από τότε όμως έχει μπει πολύ νερό στα βλάκι. Η ίδια Γενική Συνέλευση έχει εκδώσει μια σειρά αποφάσεων που προβλέπει αυξημένες υποχρεώσεις για τα κράτη-μέλη. Οι αποφάσεις αυτές φυσικά δεν είναι δεσμευτικές, αλλά αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές. Η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας επίσης προβλέπει αυξημένες υποχρεώσεις και φυσικά η Ελλάδα είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέρος του Συμβουλίου της Ευρώπης, μέρος του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη, πολύ σημαντικών περιφερειακών οργανώσεων. Υπάρχουν και εκεί αυξημένες οδηγίες για την προστασία των θυμάτων. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη ερώτησή σας για το πόσος είναι ο χρόνος παρακολούθησης των θυμάτων, νομίζω ότι αυτό εξαρτάται, είναι κάτι πολύ προσωπικό που αφορά κάθε συγκεκριμένο θύμα. Εξαρτάται πάρα πολύ από το χρόνο που έχουν υποστεί την εκμετάλλευση, το κατά πόσο έχουν μπορέσει πραγματικά να ξεφύγουν από τα κυκλώματα. Είναι μια κουβέντα που έχει μεγάλο βάθος, γιατί είναι νομίζω πάρα πολύ προσωπική. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλω να πω. Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε, στις αναφορές που παίρνετε, ρωτάω αν υπάρχει παρακολούθηση θυμάτων και για πόσον καιρό. Στις αναφορές που παίρνετε από τις διάφορες χώρες. Ναι, βέβαια, υπάρχει. Απλά δεν έχω μαζί μου τα στοιχεία αυτά. Αλλά για παράδειγμα, όσον αφορά επιδιώξει για την άδεια παραμονής και τα λοιπά, υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Οδηγία, υπάρχει υποχρέωση, αυτό που λένε ο χρόνος περίσκεψης, όπου το θύμα μπορεί να του δοθεί η άδεια να σκεφτεί αν θέλει να συνεργαστεί με τις αρχές. Για μας, η προϋπόθεση συνεργασίας με τις αρχές ως αναγνώρισης του δικαιώματος παραμονής, ενώ είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων, είναι κάτι που δεν θα το επιθυμούσαμε, που δεν είναι κάτι που το προτείνουμε. Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε ότι πολλά κράτη-μέλη, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη, το υιοθετούν. Η επόμενη έκθεσή μας θα είναι για το 2014-2016. Έχουμε ζητήσει ήδη από την Ελλάδα, νομίζω είναι το γραφείο του Εθνικού Εισηγητή που συντονίζει όλα τα στοιχεία που θα έρθουν σε εμάς. Για μας τα στοιχεία που συλλέγουμε είναι σίγουρα ούτε καν η κορυφή του παγόβουνου, είναι η κορυφή της κορυφής του παγόβουνου. Έχουμε έναν αριθμό 60.000 θυμάτων παγκοσμίως, ο οποίος είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος από οποιοδήποτε άλλο, αν θέλετε, δείγμα για έρευνα. Για παράδειγμα, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας έχει έναν αριθμό 5.000 θυμάτων πάνω στο οποίο βασίζει την εκθεσή της. Τα 60.000 θυμάτα είναι πολύ περισσότερα, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι μιλάμε για αριθμούς εκατομμυρίων θυμάτων και όχι για μερικές χιλιάδες. Τώρα, το βασικότερο πρόβλημα που βλέπουμε και από, νομίζω φαίνεται και από τις εισηγήσεις εδώ πέρα που έγιναν, αλλά και που βλέπουμε στη δουλειά μας, το κλειδί είναι η κατανόηση του τρόπου ελέγχου των θυμάτων από τους εμπόρους. Υπάρχουν μορφές εκμετάλλευσης. Συνήθως
οι εισαγγελικές, οι δικαστικές αρχές, οι ιδιοκτικές αρχές θα αναγνωρίσουν τις πολύ ακραίες μορφές εκμετάλλευσης όταν το θυμάτι μπορεί να φύγει, όταν είναι κλειδωμένο, όταν έχουν πάρει τα στοιχεία του, όταν έχει υποστεί σεξουαλική βία, φυσική βία. Δεν αναγνωρίζουν εύκολα άλλες μορφές εκμετάλλευσης. Και να σας πω ότι μερικές φορές η εκμετάλλευση πάει και σε τομείς οι οποίοι μπορεί να φαίνονται λίγο περίεργοι σε ένα περιβάλλον όπως είναι η Ελλάδα, αλλά για πολλές περιοχές του κόσμου είναι πολύ σημαντικές. Όπως είναι για παράδειγμα δοξασίες, βούντου. Έλεγχοι πνευματικοί. Πολλές φορές τα θύματα πιστεύουν ότι βρίσκονται υπό τον έλεγχο αυτών των δοξασιών. Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε. Εκείνο που θέλω να προτείνω, επίσης έχουμε μία βάση δεδομένων, η οποία είναι εκτενής. Έχει πάνω από 2.000 γύρω στις 2.000 αποφάσεις, με συγχωρείτε, δικαστικές αποφάσεις από χώρες μέλη για την εμπορία ανθρώπων. Είναι στην αγγλική γλώσσα, δυστυχώς. Αλλά σας παραπέμπω σε αυτό σαν ένα επιπλέον, μια επιπλέον πληροφορία, πηγή πληροφοριών. Προέρχονται από περισσότερες από 100 χώρες. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει ότι 100 χώρες ήδη έχουν εμπειρία διαχείρισης τέτοιων υποθέσεων χειρισμού, τέτοιων υποθέσεων ποινικά. Και νομίζω αποτελεί μια σπουδαία πηγή πληροφοριών για τον τρόπο που λειτουργούν τα κυκλώματα, για τη σχέση με τα άλλα εγκλήματα, για τον τρόπο ελέγχου των θυμάτων. Δημοσιεύσαμε πρόσφατα ένα εγχειρίδιο για τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της ποινικής δίωξης στην εμπορία ανθρώπων. Είναι πάλι στην αγγλική γλώσσα, αλλά είναι κάτι που το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Βασίζεται σε πάνω από 200 υποθέσεις από όλο τον κόσμο. Υποθέσεις που, για παράδειγμα, το θύμα μπορούσε να φύγει, αλλά δεν έφυγε. Περιπτώσεις όπου το θύμα, αν θέλετε να το χρησιμοποιήσω λίγο έτσι πιο ελεύθερα, ανέβηκε στην ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά παρέμεινε σε συνθήκες εκμετάλλευσης. Και ουσιαστικά μετά είχε και αυτό διωχθεί ποινικά ως συμμετέχον στο έγκλημα. Όλα αυτά, για παράδειγμα, επίσης, μπορείς να έχεις ποτέ συγκατάθεση του θύματος. Το πρωτόκολλο το απαγορεύει. Η ελληνική ποινική νομοθεσία το απαγορεύει. Αλλά πρακτικά, στη δικαστική πρακτική, είναι η βασική υπερασπιστική γραμμή. Για παράδειγμα, το θύμα υπέγραψε το συμβόλαιο. Αυτή ήταν η όρη. Σε κάθε περίπτωση είναι καλύτερη από αυτά που είχε στη χώρα του ή στη χώρα της. Άρα δεν υπάρχει η εμπορία ανθρώπων. Ποιο είναι το όριο πάνω από το οποίο η εκμετάλλευση πάβει να είναι εκμετάλλευση εργασιακή, κακή πληρωμή, εργασία της αργίας, υπεροριακές εργασίες που δεν πληρώνονται, και φτάνουμε στο επίπεδο της εμπορίας ανθρώπων, που είναι κακούργημα και στην ελληνική νομοθεσία και κατά το πρωτόκολλο. Θα ήθελα επίσης να πω ότι για μας κλειδί είναι αυτό ακριβώς που κάνετε σήμερα, η ανταλλαγή εμπειριών, και ειδικά με άλλες χώρες, με άλλες δικαιοδοσίες, ως προς το τι ακριβώς συμβαίνει, και αυτός είναι ο ρόλος μας και μπορούμε να το παίξουμε πάρα πολύ καλά, νομίζω. Σε σχέση με τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, ίσως δεν ήμουν πολύ ξεκάθαρος όταν έκανα την εισήγησή μου. Θέλω να πω ότι στην τελευταία μας έκθεση βρήκαμε, και θέλω να πω ότι παλέψαμε πάρα πολύ να βρούμε στοιχεία, παρόλο που οφείλαμε να βρούμε στοιχεία από το 2012 μέχρι το 2014. Δηλαδή, εγώ προσωπικά πήρα τηλέφωνο και στην Αθήνα, σε άλλες αρχές. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη δεδομένων και στην Ευρώπη, και μιλάμε για την Ευρώπη, η οποία έχει δυνατότητες, έχει την τεχνογνωσία να τα βρει, για τα θύματα ανάμεσα στις ροές από το 2014 και μετά. Οι περισσότερες χώρες ελέγχουν πρώτα το καθεστώς πρόσφυγας, μετανάστης, και πολύ αργότερα, και αν έχει υποστεί εκμετάλλευση, αν είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων και πότε. Και για μας αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και να σας πω την αλήθεια, δεν ευελπιστώ ότι θα έχουμε και αυτά τα στοιχεία, γιατί δεν νομίζω ότι συλλέγονται. Και αυτό είναι κάτι που θα το θέλαν πολύ, αλλά δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Νομίζω ότι πολύ λίγες χώρες μας έχουν δώσει τα στοιχεία, η Γερμανία, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά μέχρι εκεί. Η επόμενη έκθεσή μας θα βγει τέλος του χρόνου. Ήδη έχουμε ζητήσει τη συλλογή των στοιχείων. Θα δούμε, φυσικά, έχουμε ζητήσει ειδικά αυτά τα στοιχεία. Εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξο ότι θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα από αυτή που έχουμε μέχρι τώρα. Και εκείνη η εικόνα είναι, να την τονίσω ξανά, είναι ότι οι πληθυσμοί οι οποίοι ήρθαν με μεταναστευτικές ή προσφυγικές ροές, οι ίδιοι πληθυσμοί ως θύματα αυξήθηκαν μετά τις ροές αυτές στις χώρες που είχαν τα στοιχεία να μας προσφέρουν. Για αυτό μας είναι πολύ σημαντικό. Ένα τελευταίο κομμάτι. Η διαφθορά είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και στην εμπορία ανθρώπων, πολύ περισσότερο στην παράνομη, στη λαθρία διακίνηση μεταναστών. Κάπου σε όλη την πορεία της λαθρίας διακίνησης υπάρχει σίγουρα
διαφθορά, εάν είναι στη χώρα, την ενδιάμεση χώρα, τη χώρα υποδοχής ή τη χώρα προέλευσης, δεν ξέρουμε, αλλά σίγουρα υπάρχει, γιατί αλλιώς δεν θα γίνει το, δεν μπορεί να τελειστεί εύκολα το έγκλημα. Ένα τελευταίο στοιχείο. Νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η ευαισθητοποίηση, γιατί μιλάμε για τεχνική υποστήριξη διοκτικών αρχών, εισαγγελικών αρχών, δικαστικών αρχών. Είναι η δουλειά τους. Η ευαισθητοποίηση όμως άλλων τομέων του κρατικού μηχανισμού και μη είναι εξαιρετικά σημαντική. Για παράδειγμα, επιθεωρητές εργασίας. Στο συνέδριο, στη διμερίδα που κάναμε στην Αθήνα, μάθαμε όλοι ότι οι επιθεωρητές εργασίας στην Ελλάδα δεν μπορούν να ελέγξουν τις αγροτικές εργασίες, οι οποίες δεν επιβιώνουν στη σφαίρα τους, στη σφαίρα αρμοδιότητάς τους. Αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό για μας, και στην εμπειρία που έχουμε, ο επιθεωρητής εργασίας ξέρει ακριβώς όταν κάτι δεν πάει καλά. Όταν πάει εκεί και δει ότι κάτι δεν πάει καλά, ξέρει πολύ καλύτερα από τις αστυνομικές, τις διοκτικές αρχές. Ιατρικό προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, ακόμα και ιδιώτες γιατροί. Γυναικολόγοι, ειδικά στην περίπτωση των σεξουαλικά κακοποιημένων επίσης γυναικών. Κοινωνικές υπηρεσίες. Υπηρεσίες των κέντρων υποδοχής. Στα κέντρα υποδοχής, δεν ξέρω ακριβώς, δεν είμαι γνώστης 100% της κατάστασης στην Ελλάδα, αλλά γενικά στα κέντρα υποδοχής μεταναστών ή στα κέντρα διαμονής, προσωρινής διαμονής, για μας είναι απαραίτητο να υπάρχει και αστυνομική παρουσία ειδικευμένη, στο να μπορεί να χειριστεί υποθέσεις που θα έρθει κάποιος να τους καταθέσει για πράγματα που συμβαίνουν, και ειδικά όσον αφορά την εκμετάλλευση, καθώς επίσης και να μπορούν άλλων υπηρεσιών οι οποίοι να μπορούν να διαγνώσουν περιπτώσεις ακραίας εκμετάλλευσης. Θα ήθελα να σταματήσω εδώ. Θα ήθελα ξανά να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία σήμερα, και θα είμαι στη διάθεσή σας και στο μέλλον, αν χρειαστεί, και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά και στις ελληνικές αρχές, για οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειαστούν από το γραφείο μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Χατζή από το γραφείο του ΟΗΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος. Ευχαριστούμε όλους και όλες τις προσκεκλημένες και τους προσκεκλημένους που όχι μόνο ήρθαν να εκθέσουν τις απόψεις, αλλά και παρέμειναν μέχρι αυτή την ώρα, όπως επίσης τους συναδέλφους, τις συναδέλφισσες και το στελεχικό δυναμικό της Βουλής που στηρίζει πάντα τις συνεδριάσεις.